Είχες δίκιο. Καλησπέρα. Εδώ κάνουμε μια κουβέντα με τον Γιώργο τον Βαρεμένο. Θυμηθήκαμε παλιές ιστορίες από τη δημοσιογραφία. Δηλαδή, όταν ο Γιώργος ήταν δημοσιογράφος, τώρα δεν είναι. Πέρασε το χαντάκι, πλέον είναι πολιτικός. Να σας παρουσιάσω τον κύριο Χριστόβουλο Στεφανάδη, ο οποίος είναι υποψήφιος βουλευτής στη ΣΑΜΟ και καθηγητής καρδιολογίας, που είναι και το βραβείο, να πω έτσι. Το διαχρονικό και από τους κορυφαίους. Ο Γιώργος ο Βαρεμένος, υποψήφιος βουλευτής και βουλευτής είναι ήδη του ΣΥΡΙΖΑ στην Ετωλοακαρνανία. Ο Δημήτρης ο Οικονόμου, ο οποίος είναι υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟ και του ΚΙΝΑΛ στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Και ελπίζω να μην χρειαστούμε τις επαγγελματικές δεξιότητες του κ. Στεφανάδη στον δρόμο μέχρι την κάλπη. Εξαρτάται πώς θα φερθεί ο Βαρεμένος. Εάν ο Βαρεμένος πάει καλά, απόψε θα φύγουμε κανονικά. Όχι, αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία για σήμερα. Έχουμε ένα μήνα μπροστά μαζί σου. Ναι, λοιπόν, και είναι και ο Χάρης ο Βουρδουμπάς, ο οποίος είναι υποψήφιος βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στην πρώτη Αθηνών. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Ευχαριστώ για την προσκλήση. Να είστε καλά. Πάτε καθόλου στην πρώτη Αθήνα? Συνεχώς. Μένω στην πρώτη Αθήνα, ούτως ή άλλως εκεί έχω μεγαλώσει. Εκεί μένω. Πού μένετε? Στη Λαμπρινή, στη Ριζούπολη. Α, ναι, ξέρω, ναι. Και επειδή είμαι και δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο της Αθήνας, έχω μια αρκετά καλή εικόνα, νομίζω, της πόλης. Τι βλέπετε? Των προβλημάτων που έχουν οι εργαζόμενοι. Τι βλέπετε εκεί? Σε σχέση με τα δημοτικά? Όχι, σε σχέση με την κοινωνία. Κοιτάξτε, η Αθήνα, όπως και όλες οι μεγάλες πόλεις, έχουν εκτεταμένη ζώνη φτώχειας, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου το οποίο ζορίζεται, περνάει πολύ δύσκολα. Εκεί μην ξεχνάμε ότι σε πολλές από τις περιοχές αυτές μένουν και άνθρωποι από άλλες χώρες. Υπάρχει το συγκεκριμένο ζήτημα που αποτελεί μια συνέπεια μιας συνολικής πολιτικής που έχει κάνει την Αθήνα να έχει περιοχές γκέτο υποβαθμισμένες. Και αυτό το πράγμα, ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτές οι πολιτικές, μεγαλώνουν τα προβλήματα διαρκώς. Το κύριο όμως νομίζω ότι είναι, είτε ανεξαρτήτως εθνικότητας, ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι κόσμου ο οποίος ζορίζεται οικονομικά, έχει πολύ σοβαρά ζητήματα σε σχέση με αυτό που αφορούν την πρόσβαση στα σχολεία, στην παιδεία, στην υγεία. Είναι ζητήματα, θέλω να πω, δεν έχει πολύ μεγάλες διαφορές σε σχέση με τους εργαζόμενους σε άλλες μεγάλες πόλεις. Κατάλαβα. Αλλά ως πρωτεύουσα. Ναι, ναι. Έχει ένα θέμα. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, μιας και ξεκινήσαμε από εσάς. Επειδή λέγονται, γράφονται πάρα πολλά, έχει γίνει μια απίστευτη σεναριολογία για την επόμενη μέρα των εκλογών, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ σας έχει κάνει μια ανοιχτή πρόσκληση, υπό την έννοια ότι σου λέει προοδευτικός χώρος είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα, να έρθει να συγκυβερνήσουμε, να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση. Αυτό λέει ο κύριος Τσίπρας. Να συμφωνήσουμε σε κάποια σημεία προγραμματικά και να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα. Βλέπω μια αρνητική στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δεν θέλω να σας ρωτήσω αν θα πάτε ή δεν θα πάτε, γιατί έχετε απαντήσει. Έχουμε απαντήσει. Θα σας ρωτήσω όμως το εξής. Πολλοί που έρχονται εδώ και αλλού που τους ακούω, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, στελέχη και βουλευτές και υποψήφοι βουλευτές, λένε ότι okay, τώρα έχουμε εκλογές, δεν μπορούν να πούνε ότι θα έρθουν μαζί μας, αλλά μετά τις εκλογές τι θα κάνουν? Όχι μόνο για το ΚΚΕ, για τους υπόλοιπους. Τι θα κάνουν? Θα αναγκαστούν να κάνουν μια κυβέρνηση για να μην είναι δεξιά. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Υπάρχει περίπτωση να κάνει τούμπα το Κομμουνιστικό Κόμμα? Ξέρετε, το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν είναι από τα κόμματα τα οποία κάνουν τούμπες. Το έχουμε αποδείξει αυτό το πράγμα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και ο κόσμος γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι αυτό που λέμε μέχρι την Κυριακή των εκλογών θα ισχύει και τη Δευτέρα. Και αυτό το πράγμα αφορά όλα τα ζητήματα, προφανώς αφορά και το ζήτημα της διακυβέρνησης. Εμείς άλλωστε αυτό που εκτιμάμε και νομίζουμε ότι έχουμε πάρα πολλά επιχειρήματα για να το στοιχειοθετήσουμε, είναι ότι πράγματι τα τρία κόμματα αυτή τη στιγμή, τα οποία εμφανίζονται ως τα συστημικά κόμματα, αυτά τα οποία είναι οι επίδοξοι σωτήρες και διεκδικούν με αυτόν τον τρόπο την ψήφο του ελληνικού λαού, έχουν κοινή προγραμματική βάση. Άρα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με το ένα ή το άλλο σενάριο, εκτιμάμε ότι θα υπάρχει δυνατότητα να διαμορφωθεί μια κυβερνητική πλειοψηφία. Άρα, με αυτή την έννοια κιόλας, αυτό που βάζουμε εμείς στον κόσμο είναι ότι ακριβώς επειδή τη Δευτέρα, όποια κυβέρνηση, τη Δευτέρα μετά τις εκλογές, όποια κυβέρνηση και αν προκύψει, είτε αυτή είναι αυτοδύναμη είτε είναι συνεργασίας, τα προβλήματα θα παραμένουν, η αντιλαϊκή πολιτική θα είναι εδώ. Ναι, γιατί εσείς, ένα λεπτό, μισό λεπτό. Γιατί εσείς, κύριε Βουρδουμπά, είναι πασίβυλο ότι αντιμετωπίζετε τα πράγματα και την πολιτική πραγματικότητα στη χώρα με μια ιδεολογική αντίληψη τελείως διαφορετική από τους υπόλοιπους.
Ναι, θα έλεγα με μια ταξική αντίληψη και προφανώς και ιδεολογική. Είναι ιδεολογικό το θέμα. Έχει να κάνει με το ποια πολιτική υπηρετεί ποια συμφέροντα. Όχι μόνο αυτό. Δεν θέλετε αυτή την κοινωνία, την αστική. Δεν τη θέλετε. Το ότι εκτιμάμε ότι η συγκεκριμένη κοινωνία είναι μια κοινωνία για τους πληθυσμούς. Όχι, δεν θέλετε την αστική δημοκρατία. Θέλετε άλλο πράγμα. Άλλο σύστημα. Δηλαδή. Ακριβώς λοιπόν επειδή. Γιατί θέλω να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Βεβαίως, όχι. Εμείς ξέρετε ότι δεν το κρύβουμε. Όχι, μα δεν είπα ότι το κρύβεται. Λέμε λοιπόν ότι το συγκεκριμένο σύστημα που βασίζεται στην εκμετάλλευση. Που είναι ένα σύμφωνη, σύστημα εντάξει, το οποίο εξυπηρετεί τους λίγους, δεν μπορεί να είναι η διέξοδος και το μέλλον. Κατά συνέπεια, εσείς, για να τα βάλουμε σε μια τάξη, είναι πασίδηλο ότι αυτό που επιδιώκεται είναι ένα άλλο είδους, μια άλλη δομή στο κράτος. Δεν θέλετε αυτή τη δομή που υπάρχει. Κατά συνέπεια, την κριτική την κάνετε με αυτό το δεδομένο. Πάω τώρα Να μου δώσετε μια φράση μόνο παρακαλώ, να προσθέσω αυτό. Παρακαλώ, ναι. Ότι παρότι το γεγονός ότι προφανώς η διέξοδος που εμείς θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρχει για τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου δεν είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέσα σε αυτό το σύστημα. Ακριβώς επειδή δεν έχουμε και τις δεσμεύσεις που έχουν αυτά που υπάρχουν μέσα σε αυτό το σύστημα, είμαστε αυτοί οι οποίοι μπορούμε να εγγυηθούμε ότι την επόμενη μέρα των εκλογών θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο η δύναμη των εργαζόμενων με ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ και γι' αυτό το λόγο καλούμε τον κόσμο να ψηφίσει μαζικά. Πάω να ρωτήσω τώρα τον κύριο Οικονόμου. Κύριε Οικονόμου, εσείς κάνετε μια προσπάθεια, θα δούμε και τις δημοσκοπήσεις μισό λεπτό, γιατί έχω ήδη μια δημοσκόπηση εδώ με την αναγωγή. 32% η Νέα Δημοκρατία, τώρα είναι αυτό στο Sky, η δημοσκόπηση αυτή, 6,5 μονάδες η διαφορά, 25,5 το ΠΑΣΟΚ, 9,5 το κομμουνιστικό, το ΠΑΣΟΚ. 25 ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. 9,5 το ΠΑΣΟΚ, 6 το κομμουνιστικό κόμμα, 4 είναι οι Έλληνες, 5 το ΜέΡΑ25, αυτό που σας έλεγα, και ακολουθούν και τα υπόλοιπα, θα τα δούμε και τα υπόλοιπα που τα έχουν στείλει ακόμα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή, πλέον βαδίζεται σε ένα δρόμο μονοψήφιο. Δεν βλέπω, δηλαδή, στις δημοσκοπήσεις, δεν μιλάω, εντάξει, θα το δούμε στις εκλογές. Τι πιστεύετε ότι μπορείτε να κάνετε την επόμενη μέρα, γιατί πολλά ακούω, βάζετε όρους, ποιος θα είναι πρωθυπουργός, ποιος δεν θα είναι. Έχουμε ένα πρόγραμμα και εμείς με αυτό θα πάμε και αν θέλουν και αν δεν θέλουν και κάτι τέτοια περίεργα δηλαδή, γιατί περίεργα είναι αυτά. Κύριε Χατζή, όχι και πολύ περίεργο. Είναι πολύ τώρα. Πολιτική κάνουμε εκλογές, έχουμε σε ένα μήνα και τοποθετείται ο ελληνικός λαός. Όχι, εντάξει. Εμείς καταθέτουμε τη δικιά μας πρόταση. Όπως εμείς πιστεύουμε ότι τα βήματα που πρέπει να γίνουν, οι πολιτικές που πρέπει να μπουν μπροστά την επόμενη περίοδο για να αλλάξουμε αυτό το δρόμο που βαδίζουμε. Σε όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας ελληνικής κοινωνίας και ζητάμε τη στήριξη του ελληνικού λαού. Καταλαβαίνω αυτό. Σε ένα μήνα ο ελληνικός λαός τοποθετείται. Όχι, το λέω ως εξής. Το λέω με την εξής έννοια ότι, okay, δεν είσαστε ένα κόμμα της τάξης του 15-20%. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο έχει υπάρξει πολύ μεγάλο και τώρα είναι σε πρόβλημα. Την ιστορία του είναι σε χαμηλά ποσοστά. Τα βλέπετε τα ποσοστά. Αλλά θέλετε να σας πω, κύριε Χατζή. Επειδή την έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση, εγώ είμαι... Όχι μαζί μου. Και μαζί σας, όχι των δημοσκοπήσεων, αυτό που θα σας πω τώρα. Ότι εγώ ως Πασόκος, τα ποσοστά που προσδοκώ για το κόμμα μου είναι πολύ ψηλά. Ναι, δεν είναι αυτά. Είναι κυβερνητικό. Δηλαδή ακόμα και 13 και να μας λέγατε ότι τι ωραία που είναι τα ποσοστά του Πασόκ, που έχει πάρει 13-14%. Δεν είναι ποσοστά που έχει συνηθίσει το Πασόκ. Γιατί το Πασόκ έχει συνηθίσει και τα στελέχη του, και 45 και 47 και 48. Να έχει τη δύναμη να επιβάλλει πολιτικές. Εμείς αυτό το κάνουμε προς τα έξω. Οπότε καταλαβαίνω ότι αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση που κάνετε για ένα όμως μικρό κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ όμως είναι ένα μεγάλο κόμμα. Ιστορικά. Με ποσοστά τα οποία είναι κάτω από τις προσδοκίες μας. Τώρα όμως δεν είστε μεγάλο κόμμα. Το λέω γιατί. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Καταλαβαίνω από αυτό που λέτε. Πώς να ρωτήσω κι εγώ. Ως φωτογραφία της στιγμής. Εμείς όμως αυτή τη στιγμή, αυτή τη φωτογραφία θέλω να ανατρέψουμε. Να σας πω κάτι. Και όσον αφορά την κοινωνία και τα προβλήματα. Πολύ σωστά το λέτε. Αυτό θέλετε να ανατρέψετε και βεβαίως αλίμονο αν δεν θέλατε να το ανατρέψετε. Αλλά δεν είναι μια φωτογραφία τη στιγμή αυτό το ποσοστό, γιατί υπάρχει το εκλογικό σας ποσοστό, το οποίο είναι κάτω από αυτό. Της περίοδου, να το πω έτσι, κύριε Χατζή. Να το διευρύνω λίγο. Άξι. Να πω ότι είναι της περίοδου. Ούτε το 8, ούτε το 12, αλλά αυτό θέλω να σου πω το 13. Εμείς στην πραγματικότητα έχουμε καταθέσει ένα πρόγραμμα στην ελληνική κοινωνία και ζητάμε τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για να έχουμε τη δύναμη να φέρουμε αυτές τις αλλαγές. Γιατί πολλές φορές οι συζητήσεις που γίνουν, ποιος θα κυβερνήσει, τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, αυτό που είπατε πιο πριν, μα τι είναι αυτή η όρη που βάζεις.
Στην πραγματικότητα. Όχι, καλά τα λέτε. Σωστά το λέτε. Αλλά εμείς, αν δεν έχουμε τη δύναμη να ανατρέψουμε το δρόμο στο οποίο βαδίζει η ελληνική κοινωνία, το δρόμο που αφήνει τεράστιο κομμάτι της πληθυσμικής, όλα αυτά δεν θέλω να πλατιάσω. Αν δεν έχουμε αυτή τη δύναμη, δεν θα πρόκειται να κάνουμε δεκανίκη για να συνεχίσει η Δημοκρατία σε αυτό το δρόμο. Ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχει ήδη υποριχθεί η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2019 και χωρίς αυτοκριτική θέλει να συνεχίσει να κάνει τα ίδια. Εμείς δεν πρόκειται να γίνουμε δεκανίκη. Κύριε Βαρεμένε, θέλω να πάω σε εσάς τώρα και να κάνω το εξής ερώτημα. Από την αρχή βάλατε ένα πλαίσιο για τις εκλογές. Το πλαίσιο αυτό ήταν να πάτε σε μία διαδικασία από την πρώτη Κυριακή να είστε πρώτο κόμμα φυσικά και να μπορέσετε με διάφορες συνεργασίες, ας πούμε, ξέρω εγώ, του ΠΑΣΟΚ, του Κομμουνιστικού Κόμματος μας λέγατε, του ΜΕΡΑ25 μας λέγατε, ούτως ώστε να κάνετε κυβέρνηση. Δεν φαίνεται αυτό όμως. Οπότε αυτό το αφήγημα φαίνεται σιγά σιγά να ξεθοριάζει. Γιατί ο κύριος Βαρουφάκης έβαλε με τις πρόσφατες δηλώσεις τελεχών του και του ιδίου ένα ζήτημα που αφορά και τις τράπεζες, αφορά και το νόμισμα, αφορά και την Ευρωζώνη, αφορά πολλά πράγματα. Τώρα αυτό το αφήγημα πώς θα το αλλάξετε στον κόσμο, θα του πείτε δηλαδή, ναι, συνεργασία με ποιον? Δηλαδή ειλικρινά την έχω αυτήν την απορία. Ποιον έχετε στο κεφάλι, στο μυαλό σας, ας πούμε, να συνεργαστείτε? Κοίταξε, τώρα γίνεται μια συζήτηση, λες και γίνανε εκλογές, βγήκαν τα αποτελέσματα και λέμε δεν φαίνεται. Ωραία, ξεφεύγετε εγώ, έτσι, αλλά δεν εγώ θα ισχυριστώ ότι θα φανεί. Δεν ξεφεύγετε έτσι όμως το ερώτημά μου. Απαντώ. Απαντώ. Πάτε να μου την κάνετε. Δεν γιατί να την κάνω. Εντάξει. Δεν την κάνω. Ωραία. Εγώ. Συνεχίστε. Λέτε ότι κάνουμε εκλογές. Ναι. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει. Ναι, είμαστε δεν υπάρχει εκεί. Προηγούμενο. Δεν υπάρχει προηγούμενο, ούτε καν στην Ελλάδα. Ναι. Με τα πολιτευτικά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι. Σαν να γίνουμε εκλογές με ένα σαρωτικό κύμα, ας το πούμε, προπαγάνδα, όπως αλλιώς. Έλα τώρα, δεν το λέω για εσάς. Δεν το λέω για εσάς, δεν το λέω για εσάς. Αφήστε με, δεν το λέω για εσάς. Γιατί να πω, να συζητήσω σαν να βγήκαν τα αποτελέσματα. Έρχομαι από την Ετωλοκαρνανία, οι δημοσκόποι. Ακούστε να σας πω τώρα. Οι δημοσκόποι κάνουν τη δουλειά τους και εγώ κάνω τη δουλειά μου. Και εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν μίλησα εγώ για δημοσκοπήσεις. Γιώργο, με συγχωρείς. Μίλησα εγώ για δημοσκοπήσεις. Όχι, γιατί πράγμα. Με βάση αυτού. Σου λέω θα είστε πρώτοι, σου λέω. Όχι, εγώ σας λέω. Σου λέω θα είστε πρώτοι. Με ποιους θα συνεργαστείτε? Λοιπόν, εμείς θα σας πω. 46,2. Θα σας απαντήσω. Αυτό ρωτάω. Εμείς θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας μπροστά στον ελληνικό λαό και φυσικά μπροστά στα κόμματα. Ωραία. Του προοδευτικού τόξου. Έτσι. Θα είναι συγκεκριμένο το πρόγραμμα, θα είναι τέτοιο που θα είναι πρόγραμμα πραγματικά που δεν θα αλλάζει απλώς σελίδα στη χώρα, ενδεχομένως και βιβλίο. Η χώρα βρίσκεται σε ένα διέξοδο. Δεν απαντάω. Αυτό θα πούμε. Γιατί δεν απαντάω? Πώς δεν απαντάω? Σας ρώτησα άλλο. Ναι, ρώτησα ποια είναι τα κόμματα που έχετε στο μυαλό σας αυτή τη στιγμή. Του δημοκρατικού τόξου. Ωραία. Ωραία. Τα κόμματα ωραία. Του δημοκρατικού τόξου, τόξου θα ναι, έχουν ναι. το δικαίωμά τους ναι. όταν εμείς τους προτείνουμε ναι. το πρόγραμμα αυτό ναι. να πούν δεν συμφωνάμε σε αυτό, δεν συμφωνάμε σε αυτό, ναι. δεν συμφωνάμε για τα μέτρα κατά της ακρίβειας, ούτε για την ενεργειακή φτώχεια, ούτε για το ιδιωτικό χρέος, ούτε για την υγεία, ούτε για την παιδεία. Ναι. Ούτε για τους αγρότες. Ναι, εάν πούν τα κόμματα. Ότι δεν συμφωνάμε εμείς με αυτά. Οκ. Okay. Για μισό λεπτό. Δεν υπάρχουν αλλιώς το ερώτημα. Λένε Γιώργο, στη Δημοκρατία. Κύριε Βαρεμένε, θα σας κάνω αλλιώς το ερώτημα. Θα πάμε, όπως λέει ο Μητσοτάκης. Ας το Μητσοτάκη, για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάω τώρα. Εάν λέω συμβεί αυτό, ναι. απαντώ. Απαντώ. Εντάξει, το κατάλαβα. Εάν συμβεί αυτό και πούν τα άλλα κόμματα όχι, θα πάμε εκεί που λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Σε διάφορες εκλογές. Μάλιστα. Ωραία. Δεν είναι απαραίτητο. Μέχρι, τώρα πάμε. Πώς δεν απάντησε αυτή είναι η απάντηση. Όχι, δεν είναι απαραίτητο, είπα. Λοιπόν, είπα το εξής. Έχετε φέρει πολλές φορές, για παράδειγμα, τη Γερμανία. Ναι. Όχι εσείς προσωπικά, πολλά στελέχη. Ένα από τα παραδείγματα. Ναι, ένα από τα παραδείγματα. Ναι, γιατί καταστράφηκε η Γερμανία. Μάλιστα. Η Γερμανία, ξέρετε τι κάνουνε. Να τελειώσω το ερώτημα. Ναι. Και θα μου πείτε εσείς τι κάνετε, θα σας πω και εγώ τι κάνω, να μου πείτε κι εσείς. Μάλιστα, ο κύριος Τσίπρας mm-hmm. πήγε στον κύριο Σόλτς να του δείξει το πρόγραμμά του. Να του δείξει. Πήγε να του συναντήσει. Εντάξει, να του πει κάτι πήγε να πει, σημειολογικά να πει για τις συνεργασίες. Θυμίζω δύο πράγματα και εδώ θέλω την απάντησή σας ακριβώς σε αυτό που ρωτάω. Πρώτον, ο κύριος Σόλτς συγκυβερνάει με τους φιλελεύθερους στη Γερμανία.
Όχι, έτσι. Φιλελεύθεροι δεν είναι το Χριστιανό Δημοκρατικό Κόμμα, είναι πιο. Δικαίωμά του. Ο κ. Σόλτς έχει. Δεν είπα ότι είναι δικαίωμά του. Την οπτική του. Και εμείς έχουμε την οπτική μας. Τι πας ο Σόλτς να πεις, αφού κυβερνάει με τους φιλελεύθερους. Και δεύτερον, ο κ. Σόλτς ήταν το αποκούμπι της Μέρκελ. Και τώρα. Για να γίνει, λέτε, για να κάνουμε μια συνεργασία, πρέπει να έχουμε κουλτούρα κτλ. Το Σύνταγμα, mm-hmm. κύριε Βαρεμένα, γιατί είστε και βουλευτής, mm-hmm. σας δίνει τρεις μέρες. Στη Γερμανία για να γίνει αυτή η κυβέρνηση χρειάστηκε τρεις μήνες. Εδώ σε τρεις μέρες θα γεφυρωθούν όλες οι διαφορές για να γίνει η κυβέρνηση, εάν από προηγουμένες συναντήσεις και δεσμεύσεις δεν το έχετε κανονίσει. Τρεις μήνες στη Γερμανία κάνανε. Κοιτάξτε, γιατί τους το δίνει το Σύνταγμα. Εδώ δεν το δίνει το Σύνταγμα. Εδώ σου λέει τρεις μέρες να πάρεις την εντολή. Ωραία. Δεν έκανες κυβέρνηση, φέρτη πίσω. Ωραία. Καταλάβατε. Δεν μπορεί να το ξεπεράσετε αυτό. Ναι. Και τι θα κάνουμε, τι θέλετε. Με να ρωτάτε. Τι θέλετε να πείτε με αυτό τώρα που τίποτα μου λέτε. Θα ρωτάω. Πώς θα την κάνετε τη δουλειά. Θα την κάνουμε τη δουλειά με τον τρόπο που σας είπα. Πώς δηλαδή. Με τον τρόπο που σας είπα. Αφού σφάζεστε τώρα. Θα παρουσιάσουμε την προγραμματική μας πρόταση και αν τα κόμματα δεν συμφωνούν, ναι. θα ακολουθήσουμε τη διέξοδο που δίνει το Σύνταγμα. Είναι απλό αυτό. Τι άλλο θέλετε να σας πω. Το Σύνταγμα ότι πάει για εκλογές. Και με συγχωρείτε, ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Καλά, εννοείται ότι ο καθένας αναλαμβάνει ο καθένας τις ευθύνες του και εμείς. Και όλοι. Για την πρόταση που θα κάνουμε ναι. και τα υπόλοιπα κόμματα για τη θέση που θα πάρουν. Ναι. Και από εκεί και πέρα θα κρίνει ο ελληνικός λαός. Τι θέλετε να σας πω δηλαδή. Τίποτα, αλλά μου πείτε τη γνώμη σας. Τη την είπα. Εντάξει, αυτή είναι. Σαφέστατη. Για τη Γερμανία δεν μου απαντήσατε, γιατί ακούω μπλα 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 για τη Γερμανία. Ενώ ο κύριος Μητσοτάκης λέει πρώτες εκλογές, δεύτερες εκλογές, τρίτες εκλογές. Δεν είπε τρίτες εκλογές. Άμα χρειαστούν, το έχει πει και αυτό. Αλλά και εσείς θα το πείτε, άμα χρειαστούν. Θα κάνετε. Εντάξει. Εγώ σας μίλησα. Περιμένετε. Είστε πρώτο κόμμα. Ένα λεπτό. Μην κοροϊδευόμαστε. Τώρα μιλάμε 500 χρόνια. Λοιπόν, είστε πρώτο κόμμα. Και πάνε να κάνετε μια συνεργασία την πρώτη Κυριακή, αυτή την Κυριακή, την Κυριακή στις 21 Μαΐου. Δεν βγαίνει η συνεργασία. Δεν γίνεται. Πάμε για εκλογές. Είστε πρώτο κόμμα, προσέξτε. Ναι, ναι. Πάμε στις δεύτερες εκλογές, με τα μπόνους και τα λοιπά. Δεν βγαίνει η αυτοδυναμία. Και για την Νέα Δημοκρατία είναι δύσκολο φυσικά. Δεν βγαίνει. Και δεν έρχεται κανείς να συνεργαστεί. Τι θα κάνατε δηλαδή. Λοιπόν, δεν κατάλαβα. Θα χορεύατε το χορό του Τζαλόγκου. Όχι, ποιο το είπε αυτό. Τότε. Αν είμαστε πρώτοι στις πρώτες εκλογές, στις δεύτερες θα είμαστε πρώτοι με τα τσαρούχια. Σας το υπογράφω. Ναι, πρώτοι θα είστε. Αυτό σας λέω. Κοιτάξτε να δείτε. Και με τσαρούχια και με μοκασίνια. Εμένα δεν με πειράζει. Συγχωρείτε, ξέρετε πώς εξελίσσεται η συζήτηση στην Ελλάδα. Δεν έχουμε ένα πόκερ. Γιατί οι εκλογές δεν αφορούν τα προβλήματα του κόσμου. Ο κόσμος καίγεται και όχι, ο κόσμος καίγεται και πισώνει την κυβέρνηση. Παίζουμε πόκερ τώρα όχι. με το τι είπε η Πάλς. Όχι, μην. Παίζουμε πόκερ, αυτό κάνουμε τώρα. Εγώ ανέφερα καμία δημοσκόπηση τώρα. Παίζουμε πολιτικό πόκερ με βάση πατήσατε. Αυτό που είπε η κάθε Πάλς. Την πατήσατε. Λες και δεν θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα. Δεν πατήσατε. Εγώ δεν, εσείς προσωπικά, γιατί εγώ δεν ανέφερα καμία δημοσκόπηση. Όχι, εγώ την εγώ είπα. Εσείς καλά κάνετε και τις διαβάζετε. Εγώ δεν τις διαβάζω. Εγώ λέω. Μιλάω στον Γιώργο τον Βαρεμένο και του λέω. Είστε πρώτο κόμμα και δεν υπάρχει συνεργασία ούτε την πρώτη ούτε την δεύτερη. Τι θα κάνετε. Εγώ σας λέω ότι άμα είμαστε πρώτο κόμμα, ναι. είναι τεράστιες οι πιθανότητες να υπάρξει. Εγώ τη Δευτέρα θα σε καλέσω να έρθεις εδώ. Σας το λέω εγώ. Δευτέρα. Θα είμαι εδώ. Επόμενη μέρα των εκλογών. Φυσικά. Μην την κοπανίσεις. Εδώ θα είμαι. Λοιπόν. Και τότε, και επειδή σας είπα. Κάτσε να πάω και στον κύριο Στεφανάδη που με υπομονή μας περιμένει. 20 λεπτά ακριβώς. 20 λεπτά περιμένει. Λοιπόν, δεν τον διακόψει κανείς γιατί δεν διακόψει κανέναν ο άνθρωπος. Έτσι δεν θέλω. Τι διακόψω εγώ. Κανέναν. Σήμερα ήσουν τζάμι, χάρακας. Δεν έχω να πω κουβέντα. Λοιπόν, πάω στον κύριο Στεφανάδη. Ακούσατε αυτό που είπε ο κύριος Βαρεμένος και η κριτική που γίνεται συνολικά από την αξιωματική αντιπολίτευση, ότι δηλαδή επιμένετε σε ένα σενάριο που λέγεται αυτοδυναμία και δεν ακούτε τίποτα άλλο, υπό την έννοια δηλαδή ότι εντάξει, η δεξιά πάντα αυτό είχε σαν ιδεολογία της αυτοδύναμης κυβερνήσης. Το είχε και το Πασόκ παλιότερα, όταν ήταν ισχυρό, τώρα αλλάξαν και αυτοί. Και σου λέει θα μας σύρετε σε εκλογές μέχρι να βγει ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Αυτό το βιολί θα κάνουμε τώρα δηλαδή. Η αυτοδυναμία, κύριε Χατζήφ, είναι μονόδρομος. Και αυτό προκύπτει και από την παρούσα ζήτηση. Δηλαδή, καλά, το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει μια άποψη τελείως διαφορετική. Έχει άλλη ιδεολογία. Για τη δομή της κοινωνίας και, εν πάση περιπτώσει. Είναι πέντε κόμματα, δύο πολιτικές. Και είναι συνεπής, συμφωνείτε συνεπής σε αυτή την γραμμή. Το Πασόκ... Περισσότερα από πέντε με κάποιες φορές. Ναι, συγγνώμη, σας διέκοψα. Ναι, καλό. Το Πασόκ αλαζονικά προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση, αναπολώντας παλαιά μεγαλεία. Αυτή τη στιγμή τα δεδομένα. Ήταν μεγάλο κόμμα. Μεγάλο. Και η Νέα Δημοκρατία και ο συναγερμός μπορεί να ήταν μεγάλο κόμμα. Μιλάμε για τα δεδομένα τα σημερινά, κύριε Χατζή. Σίγουρα.
αυτή η αλαζονική προσέγγιση. Η προσέγγιση ότι ο Πρωθυπουργός δεν πρέπει να είναι από το πρώτο κόμμα, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε, να θυμίσω ότι από τις... Κρατιέμαι πολύ σκληρά. Σας παρακαλώ. Θα πρέπει να το εκτιμήσετε. Από τις 20 ευρωπαϊκές χώρες που έχουν κυβερνήσεις συνεργασίας, 17, αν θυμάμαι καλά, είναι ο πρωθυπουργός από το πρώτο κόμμα. Αυτό είναι. Και τις άλλες τρεις από ένα από τα πρώτα κόμματα. Στην Ελλάδα ψηφίζουμε και για πρωθυπουργό. Δεν είναι ότι ψηφίζουμε γενικότερα. Επομένως. Άμα ψηφίσουμε κουκουέ, τότε αλλάζει το πράγμα. Μετά τις πρώτες εκλογές, που είναι εν πάση περιπτώσει πολύ δύσκολο να επιτευχθεί αυτοδυναμία στο πρώτο κόμμα. Είναι δύσκολο. Φαίνεται. Δηλαδή. Στις δεύτερες, ελπίζω, πιστεύω ότι θα έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία για να κυβερνηθεί η χώρα. Αυτό είναι το ευνοϊκό σενάριο, το ίσως το πιθανότερο. Ναι. Ένα δυσμενές σενάριο να μην υπάρξει αυτοδυναμία. Υπάρχει περίπτωση τότε να υπάρξει, να ανοίξει η συζήτηση για συνεργασία σας με ένα από τα για το Πασόκ, κύριε. Βεβαίως, βεβαίως υπάρχει. Αρκεί το Πασόκ να εγκαταλείψει τον μεγάλο ιδεατισμό και να προσγειωθεί στην παρούσα κατάσταση. Mm. Ένα κόμμα πατριωτικό, στο δημοκρατικό τόξο, όπως θέλετε πέστε το, αλλά αυτή τη στιγμή η δύναμη του στον ελληνικό λαό αποτυπώνεται με διαδοχικές δημοσκοπήσεις γύρω στο 10%. Από εκεί για πέρα... να χαλάσω τη βραδιά του κυρίου Βαρεμένου δεν χρησιμοποιώ τις δημοσκοπήσεις. Για να χαλάσω τη βραδιά, για αυτό το κάνω επίτηδες. Ναι, βέβαια, να κάνω και ένα σχόλιο. Δεν τις χρησιμοποίησα καθόλου. Ότι... Εγώ από την ετολοκαρδία, καθόλου. Και εγώ. Κάνω πολιτική με τον κόσμο. Ναι. Πρόσωπο με πρόσωπο. Και, πρόσωπο τι σημασία έχει αυτό. Πρόσωπο με πρόσωπο. Ξέρετε, και στο Ανατολικό Αιγαίο. Για την Ολοκανία θα πάμε καλά. Γιατί να μην πάτε. Κόμμα είστε. Κύριε Χατζή, και στο Ανατολικό Αιγαίο, στο Βορειοανατολικό Αιγαίο που είμαι είστε εγώ, εσείς. Έχουμε άλλη εικόνα. Εκεί, ξέρετε, το μεταναστευτικό. Έπαιζε ρόλο. Ναι. Τεράστιο. Πίεσε πολύ το λαό. Ναι. Είχε χάσει το ζωτικό του χώρο ναι. ο λαό τη Σάμο, τη Μυτιλίνη, τη Χίου. Αυτή τη στιγμή μπήκε σε μια τάξη. Με απλούς τρόπους. Πώς είναι τα πράγματα τώρα. Είναι πολύ καλά. Από 14.000 που επιρυφέρονται στο νησί. Στην πόλη, μέσα στην πόλη του Βαθιού. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανείς. Υπάρχει μια δομή, μια αξιοπρεπή διαβίωση. Ναι, ναι. Πολύ ανθρώπινες και όχι απάνθρωπες. Είναι πολυοικής η δομή. Είναι κάτω από 1.600 είναι. Ναι, και συνεχώς μειώνεται. Έχετε πάει, το έχετε επισκεφτεί αυτό. Βεβαίως, το μέρος. Το ξέρετε δηλαδή γιατί βεβαίως, μιλάμε. Βεβαίως. Επειδή έχω υπηρετήσει στρατιώτη στη Σάμο. Πού υπηρετήσατε? Στο Καρλόβαση. Ήμουνα στις ομάδες υποδοχείων καταστροφών, αλλά ήμουν ασυτιστής εγώ. Δεν έκανα τη δουλειά που κάναν αυτοί. Δεν βουτάγατε όχι. Ναι, όχι. Βουτάγαν οι άλλοι. Εγώ τους πήγαινα τα όνια. Όλο το νησί δέχθηκε πίεση, βέβαια το βαθύ πρωτεύουσα. Δεν νομίζεις, Γιώργο, ότι... δέχθηκε τη μεγαλύτερη. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι ήρεμα και διαχειρίσιμα. Ωραία. Και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στην απόφαση του κόσμου. Για να ακούσω το ΠΑΣΟΚ, να δω τι λέει ο κύριος Δημήτρης Κολομού, γιατί μου λέει κρατιέμαι με το ζόρι. Λογικό είναι, διότι εδώ πέρα μιλάμε ότι θέλουμε να βάλουμε μπροστά πατριωτική ευθύνη, να η Νέα Δημοκρατία προβάλλεται ως δύναμη σταθερότητας και η αλαζονία έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που σε λίγο ο κύριος Αφανάτης θα μας έδινε και το χαρτί να υπογράψουμε και να μην λέμε και πολλά. Εδώ πέρα πρέπει να είναι απολύτω σαφές ότι η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας είναι να φτάσει σε απόλυτη απόγνωση τον ελληνικό λαό και το πολιτικό σύστημα και να πούνε Μητσοτάξη χάος. Ναι, αλλά συγκυβερνήσατε με τη δεξιά. Τι θα κάνετε. Όχι, sorry. Όχι, να σας πω. Όχι, με συγχωρείτε, χάρη σας. Θα σας πω. Αλλά με τη Νέα Δημοκρατία την οποία, για τα οποία λέτε τώρα. Το αποτέλεσμα. Επειδή έχετε το αποτέλεσμα λοιπόν αυτή τη κυβέρνηση δεν ήταν καλό. Στη συνέχεια αυτού του αποτελέσματος ήρθε μια πραγματική πολιτική τερατογένεση. Που ήταν η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τον ακροδεξιό Πάνο Καμένο. Ναι. Για να ξέρουμε. Να το ξέρουμε. Κύριε Βαρεμένο, περιμένετε. Θα υπερασπιστείτε τον κύριο Καμένο σε λίγο. Περιμένετε λίγο. Θα τον υπερασπιστείτε σε λίγο. Να τελειώσω. Οπότε έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή μία στρατηγική τη Νέα Δημοκρατία απόλυτη αλαζονία που είναι ή χάος ή θα υπογράψει το ότι να είναι. Κύριε Βαρεμένο, εδώ πέρα η κοινωνία μας έχει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Και είναι πολύ σημαντικό το λέτε αυτό. Και σε εσάς. Γιατί όσο πηγαίνετε. Δηλαδή, όσο πηγαίνετε. Ναι, να σας τη δώσω, κύριε Βαρεμένο. Διότι εδώ πέρα, όσο πηγαίνετε. Βεβαίως. Βεβαίως. Την πειράζει κάθε πληροφορία για καλό. Εδώ μου λέει ο Απόστολος. Γιατί τώρα σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Απόστολος μου λέει εδώ. Πολύ ήρεμο τον βλέπω τον Βαρεμένο σήμερα.
Μου λέει ο Απόστολος εδώ, γιατί έχουμε δώσει το email εκεί και στέλνουν email εδώ ο κόσμος και ναι, επικοινωνούμε. Έχουμε διάδραση, κύριε. Δεν ξέρω τώρα. Δεν τα είχατε παλιά. Κοίτα, στα χρόνια τα δικά σας, εγώ μεγάλωσα. Ρωτήσανε κάποτε, σας παρακαλώ, ρωτήσανε κάποτε κάποιον, ρωτήσανε την Καμίλα, τι σ' αρέσει, ο Ανήφορος ή ο Κατήφορος. Γιατί λένε, παιδιά, ίσωμα δεν υπάρχει. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ακολουθώ το ίσωμα. Εσείς. Ναι, έτσι πιστεύω. Έτσι πιστεύω. Και θα σας έλεγε κάποιος αν είχε χιούμορ. Θα χάσετε στο ίσωμα. Τι θα κάνει. Καλά, καλά, εντάξει. Όχι, εμένα δεν με νοιάζει. Εντάξει. Αστείο το είπα. Εδώ θα είμαστε. Όποιος θέλει να μείνει ο Μητσοτάκης, λοιπόν, είναι υπάρχει... δικαίωμά του. Όποιος θέλει. Δεν λέω για εσάς. Εντάξει, ρε παιδιά. Τώρα, ο κόσμος θα ψηφίσει. Ο κόσμος θα ψηφίσει. Θέλετε να μείνει ο Μητσοτάκης, ο συγκεκριμένος Μητσοτάκης. Μάλιστα. Γιατί υπάρχει κι άλλος. Θα τον έχετε όσοι θέλετε. Όσοι όμως. Υπάρχει κι άλλο Μητσοτάκη. Όσοι... Αυτό είναι. Ο συγκεκριμένο. Όχι, υπήρχε κι άλλο παλιότερα, γι' αυτό λέω. Για τον Τωρινό Μητσοτάκη. Γι' αυτό λέω. Εδώ κοιτάξτε να δείτε. Εδώ μιλάμε για οικογένειες. Πρέπει να. Καλά, εντάξει. Να είμαστε σαφείς. Μην το κάνετε αυτό. Εντάξει, εγώ μην το κάνω αυτό. Εσείς με ρωτάτε, γι' αυτό λέω. Δεν σας ρώτησα εγώ για τον παλιό Μητσοτάκη. Δεν σας ρώτησα. Ο συγκεκριμένος, λέω εγώ. Λοιπόν, τώρα πάω στο Κομμουνιστικό Κόμμα και θέλω και εσείς, κύριε Στεφανάβη, να ακούσετε την ερώτηση. Όχι. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Και εσείς θέλω να ακούσετε αυτό και εσείς για το πρόγραμμά σας. Λοιπόν. Λέει ένας φίλος εδώ, γιατί τα ερωτήματα που έρχονται είναι επώνυμα. Όταν είναι ανώνυμο το αποφεύγω, αλλά τα επώνυμα ερωτήματα τα κάνω. Η ειδική σφορά αλληλεγγύης στους συνταξιούχους, που επευλήθηκε 1η Οκτώβου του 2010 και καταβάλλεται κανονικά με σκοπό την κάλυψη ελλειμμάτων των κλάδων κύριας σύνταξης του ΕΑΣ, λέει ΕΑΣ, η εν λόγω εισφορά επιβάλλεται στα εισοδήματα άνω των 1.400 ευρώ κλιμακωτά και επιπλέον η εισφορά ποσοστό 3% έως 10% καταβάλλον στους συνταξιούχοι έχουν επικουρική από 300 ευρώ και πάνω. Για μένα αυτή η κράτηση ανέρχεται στα 2.590 ευρώ το χρόνο και διατηρείται. Δεν υπάρχει, δεν έχει φύγει αυτή, επειδή διαφημίστηκε και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την Δημοκρατία ότι εμείς θα τη διώξουμε, εμείς τη διώξαμε. Σε μερίδα εργαζομένων υπάρχει αυτό. Κάνω λάθος? Όχι, απλά δεν κάνετε λάθος γι' αυτό. Αν κάνει λάθος ο άνθρωπος που στείλει το μήνυμα, δηλαδή. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι και ακούμε διάφορα πράγματα προεκλογικά. Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση ισχύει. Αλλά έχουμε ακούσει τα προηγούμενα διάστημα. Με συγγνώμη, συγγνώμη. Και λέει ότι η φορολογική, ειδική φορολογική εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται σε όλους τους φορολογούμενους με εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, που ήταν 533 ευρώ το χρόνο, καταργήθηκε από 1η του 2023. Ναι. Αυτή έχει καταργηθεί η εισφορά. Να πούμε, μένει όμως, το άλλο δηλαδή, που σας διάβασα. Πούμε ότι. Και δεν το λένε αυτά τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί και τα τρία από διαφορετικές θέσεις σε κάθε χρονική περίοδο το έχουν υπηρετήσει. Δεν υπάρχει μνημονιακός νόμος. Ούτε από το πρώτο, ούτε από το δεύτερο, ούτε από το τρίτο, το μεγαλύτερο μνημόνιο που να έχει καταργηθεί αυτή τη στιγμή. Είναι σε ισχύ όλα αυτά. Με αυτή την έννοια, αυτή είναι η πολιτική η οποία εκφράζει και το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτήν έχουν υπηρετήσει το προηγούμενο διάστημα. Και κατά τη γνώμη μας, επειδή αυτή την πολιτική είναι δεδομένο ότι θα την υπηρετήσουν και μετά τις εκλογές, ξαναλέω, με οποιοδήποτε σχήμα και αν τελικά καταλήξει, γι' αυτό ο κόσμος ο οποίος υποφέρει. Είτε είναι συνταξιούχος, όπως ο κύριος ο οποίος κάνει το ερώτημα, είτε είναι εργαζόμενη, είτε είναι νεολαία, η οποία βλέπει διαρκώς αδιέξοδα και τείχους μπροστά της, πρέπει να αξιοποιήσει τις εκλογές, την ψήφο που έχει, για να στείλει ένα καθαρό μήνυμα. Και καθαρό μήνυμα, καθαρό μήνυμα πρέπει να είναι αυτό που εκφράζει τα συμφέροντα των πολλών. Κύριε Στεφανάδη, εδώ μου λένε διάφοροι φίλοι, στις τελευταίες εκπομπές σας υπάρχει μια διαμάχη, εάν έχει καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης στους συνταξιούχους. Λοιπόν, έχετε δίκιο. Και εγώ και αυτοί που μου λένε ότι έχει καταργηθεί. Τώρα, γιατί μου λέει στις κρατήσεις των εξούχων, υπήρχαν δύο κρατήσεις με το όνομα αλληλεγγύη. Και έχει καταργηθεί η μία, στη μία περίπτωση. Μας το περιέγραψε νομίζω πολύ καλά και ο προηγούμενος. Άκουσα σήμερα τον κύριο Μητσοτάκη ότι στο τέλος της τετραετίας θέλει, αν αυτός γίνει κυβέρνηση και εκλεγεί. Της καινούργιας. Εάν βγει η κυβέρνηση, λέω, ο ίδιος, είπε ότι θέλει το μισθό να φτάσει γύρω στα 1.000 ευρώ. Και στην τρίτη τετραετία. Τι να σας πω, θα μας πει άλλα τότε. Εσείς τι θέλετε να μας πείτε τώρα. Θέλω να πω. Πώς με τα εσείς δεν λέτε θα είστε πρώτοι. Και άλλοι πρώτοι λένε θα είναι. Τι να κάνω τώρα εγώ. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έρχεται για πρώτη φορά να κυβερνήσει και λέει τι θα γίνει στο τέλος της τετραετίας. Ούτε εσείς. Φυσικά όχι. Ούτε εσείς. Φυσικά όχι. Φυσικά όχι. Ούτε εσείς. Φυσικά όχι. Ναι. Φυσικά όχι. Μην μπλέξουμε τώρα με τέτοιες ναι. Έτσι, την τετραετία αυτή του κύριου Μητσοτάκη. Αυτό λέμε. Τέλος πάντων. Κύριε Στεφανάδη. Μέχρι το 2027, εφόσον είναι, που πιστεύω ότι θα είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, έχει πει
Και θέλω να τονίσω, κύριε Χατζή, ότι μέχρι τώρα ό,τι έχει πει αυτή η κυβέρνηση κατά πάνω από 90% έχει υλοποιηθεί. Ότι θα έχει αυξηθεί ο μισθός στο δημόσιο 25%. Mm. Στο προηγούμενο που είπατε, στη φορολογική πολιτική, είναι άδικο να καταλογίζεται αδιαφορία ή υπαναχώρηση. 40 φόρους έχει μειώσει αυτή η κυβέρνηση, πέραν από την εισφορά αλληλεγγύης και, εν πάση περιπτώσει, μέσα σε αυτή τη δυσμενή οικονομική κατάσταση, με πανδημίες... Όχι, εδώ έχω ένσταση, κύριε καθηγητά, και θα σας πω γιατί. Ναι. Γιατί η δική σας ιδεολογική αντίληψη για τα πράγματα που έρχεται να εφαρμοστεί στην πολιτική είναι η μείωση φόρων. Αυτή είναι η πολιτική σας. Και υποστηρίζετε την ελεύθερη αγορά, η οποία ρυθμίζει τα πάντα. Λες και είναι ένας θεός, ας πούμε, ο οποίος έχει σταλεί εδώ για να μας ρυθμίσει τη ζωή μας. Δεν κάνατε κάτι το οποίο δεν ήταν στις υποχρεώσεις σας. Εντάξει, είστε υπερήφανοι για αυτό, το καταλαβαίνω. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, αυτό είχατε πει. Ναι. Δηλαδή, μας είπατε κάτι άλλο και ξαφνικά κάνατε το μεγάλο κατόρθωμα. Πολύ σωστά το επισημαίνετε. Αλλά η ίδια επισήμαση δεν θα μπορούσε να γίνει για την προηγούμενη κυβέρνηση, το ΣΥΡΙΖΑ. Μα δηλαδή, και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και υπέρ του κράτους. Ναι. Είναι περισσότερο κρατιστές από εσάς. Ακριβώς. Θέλουν το κράτος να έχει το επάνω χέρι σε γενικά βασικά ζητήματα. Συγκρίνετε την ακρίβεια, η ΣΥΡΙΖΑ, με την ακρίβεια τη σημερινή. Δεν είχε πόλεμο τότε. Οι αμεσηφόροι, τι κάνουν οι αμεσηφόροι, καλπάζουν. Θα σας πω για τους αμεσηφόρους. Η ίδια η κυβέρνηση περηφανεύεται για τα υπερέσοδα. Περιμένετε. Θα σας πω για τους αμεσηφόρους. Θα σας πω για τους αμεσηφόρους, γιατί υπάρχουν τρικάκια εδώ. Θέλω τη βοήθεια του κουκουέ εδώ. Δεν είναι τρομοκρατική εμπειρία να μπει στο σούπερ μάρκετ πλέον. Δεν είναι. Να σας πω κάτι. Δεν είναι. Λέτε. Δεν είναι. Θα σας κάνω λογαριασμό και θα σας το δώσω μετά. Λέτε λοιπόν ότι θέλετε να καταργήσετε το φόρο στα καύσιμα. Το ειδικό φόρο καταναλωστικά. Μείωση λέμε. Μείωση λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μείωση. Δεν έχει πει τέτοιο πράγμα. Λέμε την κατάργηση. Στη Βουλή να παραμείνει. Μισό λεπτό. Και την κατάργηση. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ως προφορά μείωση. Το μείωση. Αγροτικό πετρέλαιο. Επιτρέψτε. Έχει μειωθεί αυτό. Λοιπόν, πάμε όχι, τώρα. Όχι, δεν καταλάβατε καλά. Όχι, έχει μειωθεί. Τα έχω εδώ τώρα. Ένα λεπτό. Πάω στη μείωση που είπατε στον ειδικό φόρο στο καύσιμο. Εάν λοιπόν αυτό μειωθεί, η μείωση την οποία επαγγέλλεστε είναι γύρω στο 1.800.000.000. Έτσι το νομίζω και σωστά το λέω. Μάλιστα. Αυτή τη μείωση λοιπόν θα την κερδίσω εγώ, ο καταναλωτής δηλαδή της βενζίνης ή του πετρελαίου ή των υπόλοιπων καυσίμων, που θα πάω να φουλάρω το αυτοκίνητό μου και είμαι ο μικρομεσαίος και οκ. Okay. Αυτός που πουλάει τη βενζίνη στο βενζινάδικο, παράδειγμα, 0,30, ας πούμε ότι ήταν τόσο που την πουλάγε, 0,30 θα την πουλάει. Και εκεί που πουλάγε 100 λίτρα θα πουλάει 140 τώρα, γιατί θα αυξηθεί η κατανάλωση. Όχι, δεν ξέρω, μην μου λέτε λοιπόν ότι είστε εναντίον και αυτό και αυτά και τα λέω. Δεν θα μειωθεί η τιμή τη βενζίνη. Αν μειωθεί ο ειδικό φόρο κατανάλωση. Ο αύξηση κατανάλωση. Τι λέμε τώρα. Εδώ άλλο είπα. Δεν μπορεί να λέει. Καταλάβατε τι είπα εγώ τώρα. Κατάλαβα. Απλά λέω ότι. Επειδή λέει το μεγάλο κεφάλαιο που λέει. Λέει Νέα Δημοκρατία ότι έχει μειωθεί. Εγώ λέω το εξή. Ακούω. Δεν θα έχει. Μισό λεπτό, γιατί με φωνάζω για διαφημίσει. Θα γυρίσω να το απαντήσετε αυτό. Και θέλω να ακούσω τη γνώμη όλων. Γιατί εδώ λέτε θα το μειώσω. Παρακαλώ. Θα το μειώσετε. Εγώ θα πληρώνω λιγότερο. Οπωσδήποτε το κράτος θα εισπράττει βέβαια λιγότερα. Ναι. Και καλώς θα εισπράττει, γιατί θα τα βρείτε από αλλού. Το αντιλαμβάνομαι. Ούτε θα σας ρωτήσω από πού. Θα το έχετε υπολογίσει προφανώς. Αλλά αυτός που πουλάει τη βενζίνη στα βενζίνα, που δηλαδή ο δηληστήριος, θα παίρνει τα ίδια. Δεν θα παίρνει περισσότερο και θα παίρνει περισσότερα γιατί θα πουλάει περισσότερο. Εκείνο αυτόν δεν μειώνεται τίποτα. Μην μου λέτε λοιπόν τώρα για σοσιαλδημοκρατίες διαφημίσεις. Συνέχισε, πες το, τι κάτι έλεγε στον γιατρό. Έλεγα στον γιατρό όχι ότι... Για το εμβόλιο. Δεν ξέρω γιατρέ, δεν ξέρω από τι είναι. Αλλά βλέπω περιστατικά θανάτων σε ηλικίες, ας το πούμε, όχι μεγάλες και μεσαίες. Η εντύπωσή μου είναι ότι έχουν αυξηθεί. Και εγκεφαλικά και καρδιακά. Το πιθανότερο είναι ότι δημοσιοποιούνται, ότι γίνονται γνωστά τώρα με τα επικοινωνία. Ναι. Μιλάμε στην τοπική κλίμακα τώρα, έτσι. Δεν δημοσιοποιούνται γενικά. Από την εμπειρία μου, τους θανάτους εκεί. Βλέπεις εκεί στην τροκαρνανία που πας. Ναι. Υπάρχει πάντως γιατρέ αυτό. Πάντως στατιστικά... Πόσο μας έβλαψε η πανδημία.
Η πανδημία άφησε αποτυπώματα σοβαρά, γιατί είναι το. Ιατρικά θέλω να μου το πείτε. Το πώς COVID, το σύνδρομο μετά το COVID, που ταλαιπωρεί αρκετούς συμπολίτες μας. Mm. Δηλαδή διάφορες εκδηλώσεις που κρατάνε και εβδομάδες, μήνες. Θα δούμε να αποτυπώνεται αυτό και στις εκλογές, δηλαδή οι συμπεριφορές αυτές που δημιουργήθηκαν, γιατί όπως είπα και το υποστηρίζω αυτό, ότι υπάρχουν άνθρωποι που ξανασυστήθηκαν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι? Θα το δούμε αυτό να αποτυπώνεται. Μήπως τελικά εμείς όλοι που μιλάμε είμαστε εκτός, δηλαδή δούμε αποτελέσματα άλλου τύπου? Ενδεχομένως. Η πανδημία ήταν... Δεν ξέρω. Είμαι πολύ επιφυλακτικό στο τι θα δούμε, τουλάχιστον την πρώτη Κυριακή. Την πρώτη, 21 Μαΐου, δεν θέλω να το λέω πρώτη Κυριακή, το συγγνώμη. Έχει δημιουργήσει προβλήματα στην κοινωνική συμπεριφορά. Βέβαια, αυτό αμβλύνεται όσο περνάνε οι μήνες. Αλλά σίγουρα οι Έλληνες, ο εγκλισμός, ο φόβος. Mm. Μην ξεχνάμε την πρώτη, με το πρώτο στέλεχος, ότι υπήρχε ο φόβος του θανάτου. Λε, πάρα πολύ έχασε τη ζωή του. Αλλά βέβαια, ευτυχώς ακολούθησε η πανδημία. Ο ιός, ό,τι γίνεται πάντα με τους ιούς, εξασθενεί με τον χρόνο. Και τώρα δεν έφυγε όμως. Δεν έφυγε, αλλά εδώ είναι διαχειρίσιμος. Είναι διαχειρίσιμος, πιστεύετε. Πάντως, κύριε Χατζή, έχετε δίκιο σε αυτό. Είναι, σε όσους περπατάνε, είναι βουβές οι εκλογές αυτές. Είναι βέβαιο. Ο κόσμος μιλάει. Θυμάστε μια ταινία, Τζένι με τον Παπαγιαννόπουλο, που είναι ο πατέρας της Τζένις Καρέζη, και λέει: αυτές οι εκλογές είναι μουγκές. Που άλλαξε υποψήφιο. Υπάρχει πια πάντως μια πολύ μεγάλη αγάπη σε πολύ μεγάλα κομμάτια κόσμου και οργή. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι έχει ένα νόημα αυτή η οργή για αγανάκτηση να πιάσει τόπο πηγαίνοντας προς την κάλπη. Μισό λεπτό, Γιώργο. Να πούμε κάτι. Αυτή η οργή έχει προκύψει από μια ακολουθούμενη πολιτική από τις κυβερνήσεις. Εγώ δεν θα σκιαγραφούσα, και αν κάνω λάθος θέλω παρακαλώ να μου το πείτε, σε όλους απευθύνουμε, δεν θα σκιαγραφούσα την ελληνική κοινωνία, μια κοινωνία για πέταμα, μια κοινωνία που είναι στο περιθώριο, έναν κόσμο που... Όχι, είναι έτσι? Όχι, βέβαια. Υπάρχει όμως μια κατηγορία πολιτών που έχει πρόβλημα. Και σε αυτούς πρέπει να σκύψουμε, γιατί έτσι όπως περιγράφουν μερικοί την ελληνική κοινωνία, πραγματικά... Η περιφέρεια... Στενοχωριέμαι, δηλαδή... Ακούσέ με, εντάξει τώρα. Η περιφέρεια που δεν την αγγίζει ο τουρισμός, έχει τεράστιο πρόβλημα. Εάν δεν αντιστραφεί... Κάτι, κάποιο κινητό χτυπάει. Η τάση. Ποιο συζητάει, για κοιτά. Σήκωσέ το. Δεν με πειράζει, μίλα. Αν δεν αντισταθεί η τάση, το 50, το δημογραφικό. Καλά, δεν είμαστε το 50. Το 2050, λέει. Α, νόμιζα ότι μου έλεγε στην δεκαετία του 50. Όχι, το 2050. Μου είχε πει ένα σύντροφό σου μια φορά ότι στην Ελλάδα τα τελευταία 50-60 χρόνια μου λέει δεν έχει γίνει τίποτα. Και του λέω. Χωρίς να θέλω να πω ότι προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Αλίμονο, έτσι, δεν έχουμε έρθει από τον ουρανό. Κοίταξε μερικές ελληνικές ταινίες της δεκαετίας του 50 και του 60 για να καταλάβεις τι έχει αλλάξει. Εγώ βλέπω ακόμα ταινίες στις οποίες μιλάνε για την ανεργία, μιλάνε για τη φτώχεια, μένανε στις αυλές. Οι δρόμοι ήταν άστο να πάνε. Έτσι, φυσικά, γίνανε πράγματα. Φυσικά, δεν πρέπει να τα απαξιώνουμε. Από όλες τις κυβερνήσεις. Φυσικά γίνανε. Και από τον Καραμαλή τον Κωνσταντίνο, από τον Ανδρέα Παπανδρέου, από τον Μητσοτάκη, από τον Σιμίτη, από τον Καραμαλή, από τον Γιώργο Παπανδρέου. Τέλεια. Και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε. Δεν μπορώ να πω δεν έκανε πράγματα. Απλώς είμαστε σε ένα σταυροδρόμι ανακατατάξεων και αλλαγή του κόσμου. Το έχετε καταλάβει. Εσείς το έχετε καταλάβει. Απολύτως. Εσείς σαν άνθρωπος, δηλαδή. Εγώ σαν άνθρωπος. Να πείτε ρε παιδιά εδώ πέρα, δεν είναι όπως ήταν τα πράγματα. Σοβαρολογείτε. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Σοβαρολογείτε. Ρωτάω, αν. Λέω ειλικρά, τι θέλετε να σου μιλήσω τώρα εξομολογητικά. Ναι, ναι. Μπορεί να μην φανεί. Όχι, να μιλάμε τώρα ειλικρινά. Εδώ, στο δημόσιο διάλογο, επικρατεί ο ξύλινος λόγος. Αυτό δεν θέλω. Καμιά φορά. Λες και κινούνται άδεια από κάμισα στο πέρα. Ναι, έχετε δίκιο. Έτσι. Ναι. Και όποιος ξεπερνάει αυτό. Εγώ θέλω το αυτό τη δική σας. Είναι σαν να μπαίνει σε ένα αρκοπαίδιο, το καταλαβαίνετε. Ναι, πώς δεν το καταλαβαίνω. Σε ένα αρκοπαίδιο. Ναι. Λοιπόν, και δεν. Όπως λειτουργεί το σύστημα, ας πούμε ο ρόλος του βουλευτή. Ναι. Υποβαθμίζεται. Έχει υποβαθμιστεί. Άμα πει κάτι έχει ο βαρεμένος. Θα το πάρουν την άλλη μέρα. Μα πει μια γνώμη, ρε φίλε. Χαμός. Μια γνώμη. Ρίγμα στο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό. Θα τα γίνει. Είναι εντάξει. Τα έχει κάνει και εσύ. Άρα λοιπόν τι. Να αυτολογοκρινόμεθα. Έχει κάνει και ο ίδιος αυτό. Αυτά θα τα θέσω μετά
τις εκλογές, να είστε βέβαιος γι' αυτό. Αλλά τώρα δεν μπορούμε να υποκρινόμαστε και να λέμε. Φυσικά έχουν γίνει πράγματα. Αλλά τώρα, από όλες τις κυβερνήσεις. Ναι, δεν λέω όχι. Σαν να υπάρχει όμως μια αντίστροφη τάση κοινωνικής ερημοποίησης σε μεγάλα μέρη της περιφέρειας. Περιλαμβανομένης της πατρίδας μου, της ιδιότητας. Σήμερα η πατρίδα μου για Αχαία είναι. Αυτό εγώ. Αυτό εμένα μου προκαλεί πόνο. Αυτό εμένα μου προκαλεί πόνο. Και δεν είναι το θέμα αυτό. Αν θες και ενοχές. Ναι, γιατί με την έννοια βλέπεις μια κατάσταση. Και δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Όχι, λες αυτό πρέπει να αλλάξει, ρε φίλε. Ή τουλάχιστον να αρχίσουν την κουβέντα για να αλλάξει. Και εδώ μιλάμε γιατί μιλάμε. Σαν να γίνεται ένα πόκερ στην Αθήνα, πέριξ του Κολονακίου, είναι κάποιοι τύποι, είπε η τάδε δημοσκόπηση και συζητάμε. Τα σενάρια. Λες και είμαστε πλέον άνθρωποι που κάνουμε σενάρια στην πολιτική. Πάντα. Μα δεν μπορεί να είναι έτσι. Να σας πω κάτι. Εγώ έχω κάνει παρατηρήσεις σε 32 χώρες. 32 παρατηρήσεις εκλογών. Λόγω ενός ρόλου που έχω σε ένα διεθνή οργανισμό. Δεν είναι παντού έτσι. Όχι, δεν είναι παντού. Δεν είναι παντού έτσι. Εντάξει, αλλού και χειρότερα. Εκεί έχουν και εκεί τα στραβά τους. Αλλού και χειρότερα. Φυσικά είναι και χειρότερα. Αλλήμον, να συζητήσουμε ένα σχόλιο με τον τρίτο. Θα κάνετε βεβαίως. Θέλω να πάω όμως στον κύριο ένα λεπτό. Θέλω να πάω σε εσάς. Επειδή πόσο χρόνο είστε? Εγώ, 43. 43. Είναι ο πιο νέος εδώ. Εσείς? 45. Είναι ο πιο νέος. Είναι ο πιο νέος. Είναι τα πιο νέα παιδιά εδώ. Εσείς προφανώς έχετε καταλάβει, παρά το γεγονός ότι είστε 43 που είπατε, έρχεται μια γενιά που είναι 25 που είναι διαφορετική από τη δική σας. Βέβαια. Βέβαια. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα και εδώ το συζητάμε. Μεθαύριο έχω μια ομιλία, εν πάση περιπτώσει, μεγάλη. Το πρώτο πράγμα που έκανα, γιατί ξέρετε, πρέπει να το γράψουμε την ομιλία, πρέπει να βρούμε χρόνο προκλητικά. Πήγα σε αυτό το chat GTP. Ναι. Και λέω, κάτσε να το δοκιμάσω. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένα αυτό τι το ξέρω, Γιώργος, τεχνητή νοημοσύνη. Ο Γιώργος το λέει Ιντερνετ ακόμα. Λοιπόν, θα σας πω ένα παράδειγμα. Το λέω όπως το λένε στην Ιταλοκαρδανία. Το ξέρω. Όταν περνάω τη γέφυρα, αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζουν. Όταν ο Βερίκιος το λέει αυτό. Ο Βερίκιος το λέει. Δεν το λέω εγώ. Ο Βερίκιος μου είπε ότι ο Γιώργος το λέει Ιντερνετ. Δεν φταίω εγώ. Εγώ σου λέω. Όταν περνάω τη γέφυρα, ασυνείδητα, αρχίζω. Ό,τι και να έχω στο μυαλό μου, να μιλάω όπως με λένε. Γεια, συνέχισε. Λοιπόν, το λέω υπό την έννοια ότι. Αυτό είναι κακό. Όχι, καλέ. Γεια, συνέχισε. Έχουμε λοιπόν αλλαγές. Το έβαλα κάτω. Έβγαλε κάτι πολύ ωραίο. Θα κάνεις εδώ πέρα, θα αλλάξεις λίγο εδώ, θα αλλάξεις λίγο εκεί. Και κάτσε και βλέπεις και αισθάνεσαι ότι είσαι και εσύ μέρος ενός ρομπότ, το οποίο μπορεί κάποια τεχνητή νοημοσύνη να βγάζει τι θα πει στους Αθηναίους που απευθύνεσαι. Παίρνει συνέντευξη από το Σουμάχερ για να απαντήσει. Που είναι σε κόμμα. Το λέω, αυτό ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Θα χαθούν θέσεις εργασίας. Απ' την άλλη, θα κερδιθούν ώρες εργασιακές. Την ώρα δηλαδή που καθόμαστε και γράφουμε. Αυτά λοιπόν είναι τεκτονικές αλλαγές και δυστυχώς δεν συζητάμε για αυτές. Αυτές οι αλλαγές είναι εδώ που μιλάμε, δεν είναι από το μέλλον. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν συμπατριώτες μας που χάνουν τις δουλειές τους ή κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εργασιακές ώρες οι οποίες κερδίζονται από τέτοιες αλλαγές και σε αυτό το καινούριο περιβάλλον δεν το συζητάμε. Πάντως με ενημερώνω το κοντρόλ τα παιδιά, συγγνώμη που είναι και τεχνικοί και ασχολούνται με αυτά, ότι την τεχνητή νοημοσύνη έχουν αρχίσει και την ψιλοπαγώνουν. Το φοβόνται. Απελήθη από μεγάλο περιοδικό. Αυτό του Σουμάχερ. Αυτό που ο κ. Αυτό του Σουμάχερ. Ήταν λάθος. Και πάμε, ας πούμε, επειδή αυτό που έλεγα πιο πριν. Στην Αθήνα, που ο κόσμος είναι πιο κλεισμένος, είναι λιγότερο όπως στην Ιταλοκαρδανία που βγαίνει στις πλατείες και μιλάει. Εμείς πρέπει να πάμε να βρούμε τους ανθρώπους. Να πάμε στις πλατείες, να πάμε στα καφένα και να συζητήσουμε. Έβγαινε και στην επαρχία. Δεν έχω κάνει εκλογές. Λοιπόν. Πάντως στην Αθήνα, εκεί λοιπόν πάμε και δυστυχώς πολλές από τις συζητήσεις που κάνουμε είναι πλαισιωμένες σε αυτό που λέει ο κ. Βαρεμένος. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει. Ποιοι θα είναι 151, τι κυβέρνηση θα γίνει. Ενώ τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα οι συμπατριώτες μας, οι Αθηναίοι, τα προβλήματα της ασφάλειας, των ανισοτήτων μέσα στην πόλη μας, είναι εξαιρετικά σημαντικά. Λοιπόν, τώρα, θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο, γιατί έχω ερωτήσει από τον κόσμο και θέλω να μπω σε αυτό το. Πολύ σύντομο, γύρω από αυτή την κουβέντα που για τον κύριο Βαρεμένο, πολλές και για εσάς. Πολύ σύντομα, κύριε Χατζή. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες που έχουμε γενιές οι οποίες ζουν χειρότερα από τους γονείς τους. Και αυτό το πράγμα δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Ισχύει και στην Ελλάδα, ισχύει και σε όλο τον λεγόμενο δυτικό κόσμο. Και ταυτόχρονα την ίδια ώρα
ολοένα και πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι. Με αυτή την έννοια λέω, κατά τη γνώμη μας, αυτό που προκύπτει είναι ότι το σύστημα έχει φτάσει στα όρια του. Ναι. Το οποίο οι αντιφάσεις του που υπήρχαν πάντα έχουν οξυνθεί σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο διαχείρισης και οι πολιτικές που έρχονται να τον διαχειριστούν ναι. επιδεινώνουν διαρκώς την πρόσταση στους πολίτες. Ένα λεπτό. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι χρειάζεται να πάει η συζήτηση παραπέρα. Έχετε μία ρητορική η οποία, όπως σας είπα και προηγουμένως, στηρίζεται σε μία ιδεολογική αντίληψη που έχετε. Και πολιτική πρακτική όμως, καθημερινή. Ένα έτσι, λεπτό. Και κοινωνία πολιτική με τον πρακτική όμως, μισό λεπτό. Προτείνετε μία πολιτική πρακτική σε ένα καπιταλιστικό σύστημα το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο πιστεύετε. Πώς μπορεί δηλαδή αυτή η πολιτική πρακτική να εφαρμοστεί σε ένα σύστημα το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από εσάς. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε σε έναν κομμουνισμό, σε ένα κομμουνιστικό σύστημα, οι άλλοι πιστεύουν σε ένα αστικό καπιταλιστικό σύστημα. Δεν μπορεί να. Αυτά προτείνετε, δεν μπορούν να τα κάνουν αυτοί. Ναι. Γιατί δεν τους νοιάζει να τα κάνουν. Έχουν άλλη λογική. Ναι. Δεν προσπαθούμε να πείσουμε. Να το καταλάβατε τι λέω. Ναι, όχι, δηλαδή και κουντράμε σε μια συζήτηση. Όχι, είναι πάρα πολύ απλό. Ναι, δηλαδή, είναι πάρα πολύ απλό και υπάρχει, το καταλαβαίνετε δηλαδή, υπάρχει τι λέω, και μια εμπειρία δηλαδή, και στην Ελλάδα και αλλού. Κατά συνέπεια, είναι σαν να κάνετε μια προσπάθεια σε εισαγωγικά ή εκτός ακτιβισμού απέναντι στο σύστημα αυτό που υπάρχει. Όχι, όχι, καθόλου. Καθόλου έτσι. Γιατί, θα σας το εξηγήσω. Γιατί αλλιώς. Θα σας το εξηγήσω. Ναι, δεν θέλω να κάνουμε ακρηγορήσουμε, γιατί θέλω να πάω καθόλου. Στα παρακαλώ. Πολύ συγκεκριμένα, έτσι. Πολύ συγκεκριμένα να το πω. Ό,τι έχουν κατακτήσει οι εργαζόμενοι όλες τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει με τον αγώνα τους και τη διεκδίκησή τους, αναγκάζοντας κυβερνήσεις οι οποίες προφανώς δεν έχουν ως βασικό τους μέλημα να τους ικανοποιήσουν τα συμφέροντά τους, ναι. να τους δώσουν πράγματα. Αυτό έχει βελτιώσει τις συνθήκες σε σχέση με ναι, ναι. 50 και 100 χρόνια πριν. Παρ' όλα αυτά, είμαστε σε μια εποχή που αυτά τα πράγματα παίρνουν όλα πίσω, αυτές οι κατακτήσεις των εργαζομένων. Λοιπόν, τώρα. Αυτή την έννοια, σε αυτή την πορεία πρέπει να κινηθούμε. Ωραία. Και βέβαια, εκ των πραγμάτων, ισχύει αυτό που λέτε, ναι. ότι ακριβώς επειδή έχει φτάσει, έχει αποδειχτεί πλέον. Άλλο, δε... Όχι, όχι, είναι πολύ συγκεκριμένο. Σήμερα μπορεί να κατακτήσει ο εργαζόμενος λαός πράγματα. Μάλιστα, το δεν είναι σταθερά αυτά τα πράγματα, δεν είναι μόνιμα, γι' αυτό χρειάζεται και ριζικές αλλαγές. Ο κύριος Γιώργος, δεν θα πω το επιθετό του, κύριος Γιώργος, είσαι επικός απαράδεκτος. Εμένα το λέει. Με είδατε και φοβήθηκα. Όχι, εμένα το λέει, γιατί εγώ τα διαβάζω και αυτά και που με βρίζουν καμιά φορά, δεν με ενοχλεί. Διέκοψες, λέει, εσκεμμένα τον υποψήφιο του Πασόκ, ανοίγοντας διάλογο με το βαρεμένο. Το έχει ξανακάνει, μου λέει. Γιατί προχτές ευρήκα τον πελά μου, γιατί υπερασπίστηκα τον Ανδρέα. Όχι, υπερασπίστηκα, είπα πέντε κουβέντες για τον Ανδρέα τον Παπανδρέου. Βγάζουν ένα βίντεο, το τι άκουσα δεν μπορεί να φανταστείτε. Αποφασίστε τι θέλετε από μένα. Λοιπόν, εδώ κάνουμε μία συζήτηση. Δεν είναι μονόλογοι και εν πάση περιπτώσει τώρα τον διέκοψα, μπορεί ο ίδιος να διαμαρτυρηθεί. Εκτός αν ο κύριος Γιώργος συγκεκριμένος είναι ψηφοφόρος σας και φίλος σας και θέλει να μου τα ρίξει. Δεν έχω πρόβλημα, μπορεί, δεν με πειράζει. Μπορεί λοιπόν, και πάμε. Δεν το γνωρίζω. Ακούστε τώρα τι μου λένε και θέλω να το σχολείο. Αλλά είναι απάντησης με σκοπήσεις. Βλέπετε οι Πασόκοι πόσο βγαίνουν με τσαγανό πλέον, πριν ήμασταν στο καβούκι μας. Είναι άλλο το κλίμα. Είναι τσαγανό να μου λέει εμένα ότι είμαι παράδοξος τώρα. Όχι. Δεν το λέω γι' αυτό. Ότι τον ενοχλεί. Λοιπόν, λέει τώρα εδώ πέρα και αυτό είναι το ερώτημα. Ξεκινώ από εσάς, κύριε Στεφανάδη, και έχετε σειρά όλοι. Καλησπέρα. Οι Έλληνες, το κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη, για τον οποίο γίνεται. Τα χαλάσανε με τον εισαγγελέα, τα είπαμε και χθες. Θα έχουν 7% αν τους αποκλείσουν από τις εκλογές. Θα κερδίσουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τότε. Θα έχουν πρόβλημα οι εκλογές που έγιναν και θα ξαναγίνουν εκλογές, λέει ένας φίλος ακροατής. Πράγματι υπάρχει ένα ζήτημα γιατί να αποκλειστεί αυτό το κόμμα. Το ρωτάνε πάρα πολύ, είναι άνθρωποι που τους ψηφίζουν, είναι άνθρωποι που τους συμπαθούν. Δικαίωμά τους είναι στη δημοκρατία, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τις ιδεολογίες. Δεν γίνεται ούτε τη σκέψη των ανθρώπων, όποια και αν είναι. Θέλω να ακούσω παρακαλώ το σχολείο σας, τον κύριο Βαρεμένο, εσάς και εσάς. Αυτό που περιγράψατε ή αυτός που περιγράφετε τους τηλεθεατές μας μπορούν να εκδηλωθούν, να βρουν ανταπόκριση με την ψήφο τους σε κάποιο άλλο κόμμα. Όχι, σε γιατί αυτό το χώρο περίπου. Δεν θέλουν άλλο κόμμα, θέλουν αυτό. Δεν μπορεί, ναι, θέλουν αυτό, δεν μπορεί να τους επιβάλλεται. Τη στιγμή που συνταγματικά, εν πάση περιπτώσει, περιγράφεται ποιοι συμμετέχουν και ποιοι αποκλείονται από τις εκλογές, νομίζω ας περιμένουμε τη δικαιοσύνη στο υψηλότερο βαθμό που θα αποφασίσει. Κοιτάξτε, υπήρξε μια προσπάθεια με τον εισαγγελέα, τον κύριο Κανελόπουλο. Βέβαια. Αυτή η προσπάθεια δεν ευωδόθηκε, διότι του ζήτησε κάποια πράγματα του κύριου Κασιδιάρη. Ο κύριος Κασιδιάρης αρνήθηκε, πας τόσο λέει, θα κατεβούμε μόνοι μας. Okay. Άρα, επειδή ο νόμος που έχετε φτιάξει είναι τέτοιος που πιθανότατα, δεν είμαι σίγουρος, αλλά πιθανότατα μπορούμε να τους αποκλείσουμε. Ναι.
Το θεωρείτε, ρωτάει ένας άλλος ακροατής, δημοκρατικό αυτό? Το δημοκρατικό, το ξέρω κύριε Χατζή, είναι περιεγραμμένο και ξέρουμε ποιοι συμμετέχουν και ποιοι πιστεύουν σε αυτό που λέγεται δημοκρατία. Ναι. Από εκεί και πέρα, εάν υπάρχουν στις παρυφές αυτού του τόξου ομάδες, να μην πω μορφώματα, ομάδες πολιτικές, ναι, οι οποίες δεν πιστεύουν στη δημοκρατική διαδικασία, αυτές κύριε Βαρεμένε, εσείς δεν ψηφίσατε αυτό το νόμο. Κοιτάξτε, δεν ψηφίσατε αυτό το νόμο. Είναι αλήθεια. Το ερώτημα είναι ότι αν θα αποκλειστεί το συγκεκριμένο κόμμα του κυρίου Έλληνες, όπως το λέει ο κ. Κασιδιάρης, αυτό θα σας ενοχλήσει πολιτικά? Αν θα αποκλειστεί από τον Άριο Πάγο. Στον ούπο θα κατατεθούν και... Το θέμα δεν είναι θέμα προσωπικών συναισθημάτων. Δεν είπα προσωπικά, το σαν κόμμα λόγω της ερωτήσης. Ναι, σαν κόμμα. Το θέμα είναι δημοκρατίας και θεσμών. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ατυχής τουλάχιστον, μάλιστα, ο τρόπος που η κυβέρνηση χειρίστηκε το θέμα αυτό. Το άφησε δηλαδή να έρθει την τελευταία στιγμή στο παραπέντε των εκλογών. Ενώ κατά τη γνώμη μου πρέπει να γίνει σε ένα χρόνο ουδέτερο πολιτικά. Έγινε έτσι όμως. Να μην συνδέεται, ναι, με τις εκλογές και να δημιουργεί την εντύπωση ότι όλα καθοδηγούνται από τις πολιτικές σκοπιμότητες. Είχε την ευκαιρία η κυβέρνηση να δεχθεί προτάσεις από άλλα κόμματα, εν προκειμένου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν είχε δικιά του πρόταση, την πήρε από συνταγματολόγο και δημόσιο πρόσωπο, το οποίο ανήκει στον χώρο γενικότερα του ΚΙΝΑΛ. Δεν το έκανε. Φοβάμαι ότι ο τρόπος αυτός ήταν τραυματικός, όχι μόνο... Εγώ ρώτησα κάτι άλλο. Αν θα σας ενοχλήσει η απόφαση του Αρείου Πάγου στην περίπτωση που αποκλείσει αυτό το κόμμα από τις εκλογές. Αυτό ρωτάω. Τι θα πει θα με ενοχλήσει? Θα πει αυτό που ρωτάω. Εγώ λέω ότι όλα πρέπει να γίνουν με βάση το Σύνταγμα και τους θεσμούς. Αυτό λέω. Ο τρόπος που όμως χειρίστηκε το θέμα η κυβέρνηση, σας το λέω γιατί αντιμετώπισα ένα νέο άνθρωπο με λασπωμένα παπούτσια σε ένα χωριό της Ενταλοκαρνανίας. Ο οποίος μου επαναλάμβανε την επιχειρηματολογία του Κασιδιάρη, ας το πούμε. Και αυτό. Εδώ προφανώς ο άνθρωπος αυτός που στέλνει το μήνυμα είναι. Εντάξει. Ο παδός του. Σας είπα, δεν έπρεπε ή δεν πρέπει με τίποτα να δοθεί εντύπωση στον κόσμο. Μάλιστα. Έστω και σε κάποιο ακροατήριο που έχει ροπή προς ακραίες καταστάσεις. Απαντήσατε όπως εσείς κρίνετε σκόπιμο και κρίνετε από τον κόσμο η απάντησή σας. Και πάω σε εσάς τώρα, κύριε Οικονόμου, παρακαλώ εν συντομία απαντήστε μου και εσείς όπως και οι άλλοι, για να μην δεχτώ δεύτερη μορφή από τον φίλο σας. Λοιπόν, οι Έλληνες λέει θα έχουν 7% αν τους αποκλείσουν από τις εκλογές. Αλλά θα πάνε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το παραλαμβάνω για να το γίνει κατανοητό, θα κερδίσουν και οπωσδήποτε η εκλογική αναμέτρηση ενδεχομένως να έχει θέμα. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση για αυτό που συνέβη, να αποκλείσουν το κόμμα αυτό από την... Να σας πω, εμείς θεωρούμε ότι... Ψηφίσατε αυτό το... Ψηφίσατε, έτσι. Ψηφίσαμε και την πρώτη και την δεύτερη τροπολογία, ναι, όμως... Έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι είναι η ομιλία του εισηγητή μας στο συγκεκριμένη τροπολογία. Με προηγουμένου του Χάρη Καστανίδη. Ναι, ήταν εδώ, μας τα εξήγησε. Εντάξει, ναι. Ήταν πολύ περιστατωμένη. Υπάρχει το ένα κομμάτι το οποίο είναι πολιτικό. Το οποίο, ναι, πιστεύουμε ότι πρέπει το κόμμα του υπόδικου, η Λία Κασιδιάρη, να μην συμμετέχει. Από την άλλη. Είναι υπόδικο, είναι άδικο είναι. Του καταδικασμένου, συγγνώμη, του καταδικασμένου Λία Κασιδιάρη να μην κατέβει. Από την άλλη, ήταν φοβερά άτσαλη πολιτικά και λάθος νομοτεχνικά η προσπάθεια που έχει κάνει η κυβέρνηση, διότι είναι η τρίτη φορά. Σε αυτό ο κ. Βαρεμένος έχει και την πρώτη φορά και πριν από 3 χρόνια προσπάθησε, υπάρχει μια ρύθμιση στην οποία απαγόρευε και δυσκόλευε τον Ηλία Κασιδιάρη να κατέβει. Δεν ήταν επαρκής. Ούτε αυτή ήταν επαρκής. Η κυβέρνηση δηλαδή έχει αποτύχει σε αυτή την προσπάθεια πολλές φορές. Και το Πασόκ εκεί πέρα κατέβηκε έχοντας πολύ καθαρή θέση πολιτική, δηλαδή ότι δεν πρέπει να κατέβει, καταθέτοντας όμως συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς πρέπει να γίνει αυτό. Ψηφίσατε αυτό το νόμο πάντως. Αυτό έχει σημασία. Ναι, αλλά καταθέτοντας πώς πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει για να μην έχουμε τέτοια. Βεβαίως, εντάξει. Το καταλαβαίνω γιατί το θυμάμαι που μας τα εξήγησε εδώ ο κ. Καστανίδης. Και ήταν πραγματικά, σας το λέω, ήταν πολύ. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Θέλω όμως ότι εδώ υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχετε αυτό το κακό ελάττωμα. Το 7% που είπατε. Ναι, ένα λεπτό. Είναι ότι αυτή τη στιγμή πράγματι. Είναι. Κινδυνεύει η δημοκρατία από τέτοιου είδους φαινόμενα?
θα σας σωστά. Κινδυνεύει η δημοκρατία, η ελληνική δημοκρατία κινδυνεύει. Επειδή αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα για μένα. Αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή μπορεί η δημοκρατία μας να μην κινδυνεύει, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να την περιφρουρήσουμε, κύριε Χατζή. Δεν είπα αυτό. Εντάξει. Το λέω υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να φτάσουμε με την πλάτη στο τοίχο και να ξαφνικά να ξυπνήσουμε ένα βράδυ για να δούμε, όχι, κινδυνεύει η δημοκρατία μας. Να ακούσω πρέπει και να την περιφρουρήσουμε σε κάθε βήμα της. Ωραία, να ακούσω και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και πολιτικά όμως, ναι. Όχι μόνο στη Βουλή. Βεβαίως. Για να ακούσουμε και τον εκπρόσωπο του κόμματος. Ξέρετε, κύριε Χατζή, εμείς δεν την ψηφίσαμε τη. Το γνωρίζω, ναι. Και μου κάνει εντύπωση αυτό. Και διαφωνήσαμε, ναι, και με την αντίστοιχη ρύθμιση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και ο λόγος για τον οποίο το κάναμε έχει να κάνει με το γεγονός ότι περιλαμβάνεται σε συγκεκριμένη ρύθμιση διατυπώσεις, οι οποίες έχουν ορισμένη ανά πάσα στιγμή μπορεί να γενικευθούν. Ακριβώς επειδή υιοθετούν την απαράδεκτη, κατά τη γνώμη μας, εξίσωση κομμουνισμού, ναζισμού, τη θεωρία των δύο άκρων. Διευκρινίσαμε τουλάχιστον, άδικο να μην το, να, μην το αναγνωρίζετε. Αυτό πάντως και εμείς συμφωνούμε ότι δεν υπάρχει καμία. Το διευκρινίσαμε αυτό. Το διευκρινίσαμε. Η ρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ περιλάμβανε διατάξεις από τον λεγόμενο τρομονόμο. Εντάξει, και αυτοί ήταν οι λόγοι για τους οποίους δεν το ψηφίσαμε. Εντάξει. Και έχουμε ξεκάθαρο ούτως ή άλλως ότι ακριβώς επειδή δεν μιλάμε για αντισυστημικές δυνάμεις, όλα αυτά τα ναζιστικά, φασιστικά μορφώματα, αλλά βαθιά συστημικές. Απόδειξη αυτού είναι ότι που υπήρχε συζήτηση για να μπει μπροστά. Δεν νομίζω ότι κινδυνεύεται να σας ενοχλήσουν εσάς. Καλά. Γιατί το λέω, όχι με συγχωρείτε, το λέω, διότι εσείς είστε ένα κόμμα το οποίο κάνει τη δουλειά του, λέει αυτό που νομίζει. Οκ, άλλοι συμφωνούν, άλλοι δεν συμφωνούν. Ψάχνω να δω την επιστολή. Αυτού του είδους τα μορφώματα, κύριε Χατζή, στείλει. Τι βρήκα. Λειτουργούν ως μπαμπούλες του συστήματος. Αυτού είναι ο ρόλος. Προς τον κύριο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Μάλιστα. 4 Οκτωβρίου 1974. Αριθμός πρωτοκόλλου 5855. Ναι, μπορώ να σας συστήνω. Ο Δηλών είναι το πρόσωπος του κόμματός σας, ο δικηγόρος δηλαδή, που λέτε ότι η αρχή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος αντιτίθεται προς πάσαν ενέργεια αποσκοπούσαν στη βία κατάληψη της εξουσίας ή στην ανατροπή του ελεύθερου δημοκρατικού πολιτεύματος. Κατά συνέπεια, δεν μπορούν να σας πιάσουν αυτοί οι νόμοι. Αυτό το έχετε δηλώσει στον Άριο Πάγο για να κατέβετε στις εκλογές τότε που σας νομιμοποίησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Πρώτον, δεν μας νομιμοποίησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Θα το ξέρετε, αυτό σας νομιμοποίησε, αλλά μπάσχετε. Φαντάζομαι ιστορικά ότι η ίδια η δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος επέβαλε την νομιμοποίησή του και γι' αυτό θα το ξέρετε. Φαντάζομαι. Καλά, εντάξει, τώρα αυτό μην το πιάσουμε τώρα. Μην το πιάσουμε. Τα γραφεία του κόμματος είχαν ανοίξει πριν. Εντάξει, μην το πιάσουμε. Θέλω να δεν σας νομιμοποιούσα, αλλά μην τα λέτε. Δεν το ξέρουμε μόνο από τα ιστορικά ζητήματα, από την ιστορική. Και η εμπειρία που έχουμε ως κόμμα. Ωραία. Παρακολουθούμε και την πραγματικότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Γιατί, στην Ευρωπαϊκή όμως, Ένωση. Γιατί πιστεύετε στην Ευρωπαϊκή ότι. Η Ένωση λοιπόν αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλές χώρες με την επικάλυψη της δημοκρατίας υπάρχουν κομμουνιστικά κόμματα που είναι απαγορευμένα. Υπάρχουν κομμουνιστικά σύμβολα που απαγορεύονται. Μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα αυτό το πράγμα τώρα. Ξαναλέω λοιπόν. Δεν γίνονται θα γίνει αύριο το πρωί αυτό. Δεν γίνονται αυτά. Πώς θα γίνουν. Δεν γίνεται αύριο το πρωί στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά είναι μια διαδικασία νομοθετική. Που σας ενοχλούσε. Εντάξει. Αφήνω ανοιχτά. Η ουσία του ζητήματος όμως, και επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτό, είναι ότι τα συγκεκριμένα μορφώματα, ακριβώς επειδή είναι μπαμπούλα του συστήματος και μέρος του συστήματος και γι' αυτό άλλωστε στηρίζονται και από επιχειρηματικά συμφέροντα. Έχουν συναντήσει και κλίμα ανοχής και από μια σειρά κόμματα και όλα τα προηγούμενα χρόνια, ναι, για να γιγαντωθούν σε μια προηγούμενη φάση. Είναι εχθροί του εργατικού, του λαϊκού κινήματος, είναι εχθροί του εργαζόμενου λαού. Με αυτή την έννοια έχουν κινηθεί και το ξέρετε τώρα ένα τμήμα της διοίκησης της Χρυσής Αυγής. Παρακαλώ, σε επίθεση σε κομμουνιστές, ναι, το πέραμα, το ξέρετε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αυτός που θα το λύσει το συγκεκριμένο ζήτημα, που θα τους απομονώσει και θα τους ακίσει στους χώρους δουλειάς, στις γειτονίες, στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, είναι το εργατικό λαϊκό κίνημα. Ωραία. Να πω κάτι, κύριε Χατζή. Ναι, ναι. Επειδή λέχθηκε ότι υπήρχαν διαδοχικές τροπολογίες και μία σπουδή. Ναι, μισό λεπτό να πάω σε διαφημίσεις για να σας δώσω το λόγο. Να έχουμε άλλα 20 λεπτά να μπορέσετε να πείτε τις απόψεις, γιατί έχω να περάσουμε και σε ένα άλλο θέμα που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για τον κόσμο. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, να μας απαντήσετε που θέλατε για αυτό το θέμα, ναι, παρακαλώ. Ναι. Επειδή ελέγχθη ότι υπήρχε μία σπουδή με διαδοχικές τροπολογίες, η απάντηση είναι ότι δυστυχώς, εν πάση περιπτώσει, στο Σύνταγμα περιγράφεται για η τελεσίδικη καταδίκη. Αυτό έπρεπε να παρακαμφθεί των όποιων οργανώσεων θεωρούνται εγκληματικές.
και στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι τελεσίδικη. Και εδώ χρειαζόταν μια προσπάθεια, γι' αυτό γίναν δύο τροπολογίες, να καλυφθεί αυτό το επιταγή του συντάγματος. Αλλά κάτι άλλο, μια και να μου επιτρέψετε και μιλάμε για νομοθετικό έργο. Δεν πρέπει να αγνοείτε ή επαστός θα πρέπει να καταλογίζετε σε αυτήν την κυβέρνηση ότι έφερε ένα εκλογικό νόμο που δεν ήταν στα μέτρα της. Φανταστείτε τώρα να είχαμε τον προηγούμενο. Του Παυλόπουλου. Τι πιο απλό. Κύριε ΣΥΡΙΖΑ, εξελέγεις με αυτά 50, με τις 50 έδρες μπόνους. Δεν το έφερε, έφερε ένα ομαλό, κλιμακωτό μπόνους. Το οποίο δηλαδή... Με αυτό βγήκατε η κυβέρνηση εσείς. Με το 50. 50. 40. Όχι, ένα λεπτό. Στο μέγιστο. Δεν τα παίρνει όλα το πρώτο κόμμα. Βεβαίως. Δεν είπα εγώ. Όχι, για να εξηγούμαστε, γιατί είναι μπερδεμένο αυτό. Στο πρώτο κόμμα. Θα τα εξηγήσω εγώ τις επόμενες μέρες. Θα φέρω εδώ ειδικούς που θα μας πούνε για τις εκλογές, τι παίρνει ο καθένας. Θα έχω πίνακες εδώ. Όχι, εντάξει, λέω να πω το εξής. Όχι, γιατί ακούγονται πολλά και θέλω να με εντάξει. Γιατί 50 έδρες πάρει 40, είναι μεγάλη δραματική. Το 40 θα τον πάρει αν έχει 7 μονάδες διαφορά. Όχι 9 ψήφο όπως ήταν ο προηγούμενος. Ο οποίος ήταν άδικος. Όμως ήταν με μία ψήφο διαφορά, έπαιρνε τον πόνους. Εντάξει. Σας λέω, εάν επανέφερε Νέα Δημοκρατία δεν θα υπήρχε. Τώρα δεν είναι έτσι. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι... Αυτή είναι μια συζήτηση που είχε γίνει για την απλή αναλογική. Και εμείς είχαμε υποστηρίξει αυτό το πράγμα. Καταρχάς η απλή αναλογική αυτή, με συγχωρείς, η απλή αναλογική δεν είναι original αυτή. Όχι, γιατί υπάρχει είναι το μαϊμού. Έτσι. Αλλά εκτός από είναι αυτό, μαϊμού απλή αναλογική. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ στην. Μαϊμού είναι, έλα τώρα. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ στην αναθεώρηση του συντάγματος. Είναι ανώθευτη απλή αναλογική αυτή. Όχι, εντάξει. Δεν είναι λοιπόν το σύστημα, αλλά όχι απλή αναλογική. Είναι αναλογικό τώρα από το πρώτο. Άλλο αυτό. Αλλά όχι απλή αναλογική. Αυτό που λέτε. Μιλάει ο άνθρωπο. Πάντω. Εδώ μου λένε ότι τον διακόπτω επίτηδες για να μιλάς εσύ. Κάτσετε. Έχω θέματα με τον άνθρωπο εδώ, τον ακροατή. Έλα. Είδατε προστασία από του τηλεδάντε. Πάντω, κύριε Χατζή, αυτό που έλεγα είναι ότι η πρόταση που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ στην αναθεώρηση συντάγματο σε συνέχεια τη ψήφιση την προηγούμενη τετραετία ήταν πολύ κοντά σε αυτό το κλιματικό τον πόνου. Δηλαδή, άμα δείτε τι είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρότασή του για την αναθεώρηση, είναι πολύ κοντά στο κλιματικό. Γιατί ψηφίσατε εσεί την πρόταση απλή αναλογική. Γιατί ψηφίσαμε αυτό που φέρατε εσεί. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω γιατί δεν το ψηφίσατε. Γιατί, δεν μπορώ. Γιατί φέραμε, είναι για μένα είναι ανερμήνευτο αυτό. Κύριε Βαρεμένο, θα σα πω γιατί ψηφίσαμε αυτό που φέρατε στην αναθεώρηση. Και εν τέλει είναι αυτό που πολύ κοντά ωραία, που έφερε η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Διότι να σου πω κάτι, άμα δεν μπορούν οι πολιτικές δυνάμεις να προσπαθήσουν να βρουν ένα κοινό έδαφος για το εκλογικό νόμο, κλάφτα χαράλαμπε. Λοιπόν, τώρα θέλω να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση απόψε. Θα κάνω την έκπληξη στον κύριο Βαρεμένο. Θα κλείσουμε με τις αγαπημένες του δημοσκοπήσεις. Επειδή προηγουμένως λοιπόν εγώ δεν τις χρησιμοποίησα καθόλου στις ερωτήσεις που έκανα. Δεν είμαι λάτρης των δημοσκοπήσεων, είναι πάρα πολύ γνωστό αυτό σε όλη την πιάτσα. Λοιπόν, όμως παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα μια σειρά από δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν σας δίνουν, ρε παιδί μου, έναν αέρα προς τα πάνω. Είστε κολλημένοι εκεί με το 2 μπροστά, 25, 26, 27, το εκεί. Το 19 μας δώνουν 8 μονάδες. Αφήστε, κάτω. Μιλάμε για τώρα. Λέω εγώ, λέω. Λέω τώρα, μην λέτε τώρα, να λέμε για τώρα. Μα δεν είπα για πάρα πολύ παλιά. Όχι, μιλάμε για τώρα. Το 19 είπα, 4 χρόνια. Μιλάμε τώρα. 4 χρόνια τώρα. Μας δίνουν 8 μονάδες κάτω από αυτό που πήραμε. Ναι, ωραία. Τώρα λοιπόν, άρα λοιπόν είσαστε εσύ 8 μονάδες. Δεν είπα εγώ αυτό. Δεν είπα εγώ αυτό τώρα. Τι αλλά... είναι αυτή τώρα. Όχι, λέτε, σας δίνανε 8 μονάδες κάτω. Ναι. Είπα, αναφέρθηκα στις δημοσκοπήσεις. Ναι. Στην Κύπρο μαθαίνε τα ίδια. Όχι, στην Κύπρο βγήκε πρώτο κόμμα αυτό που θα υπολογίσει. Ναι. Κόμμα. Τι λέγανε και τι βγήκε. Ναι, στο δεύτερο κόμμα, το δεύτερο κόμμα την πατήσανε. Που ας πούμε σαν λέγανε εσάς και βγήκε το Πασόκ δεύτερο. Θέμα... Κάτι τέτοιο γίνεται. Κοιτάξτε, ναι. Το θέμα είναι οι δημοσκόποι να μην είναι αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Προφητεία, έτσι. Καλά, στις εκλογές θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Δεν θα δούμε. Επί 4 χρόνια δούμε. Εσείς όμως πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι παρά το γεγονός ότι κάνετε μια σκληρή αντιπολίτευση προς τη Νέα Δημοκρατία, το ΚΚΕ θα έχει αντίρρηση για τον τρόπο που κάνετε την αντιπολίτευση, αλλά εντάξει. Επειδή είναι η κανονική αριστερή αυτή. Ναι. Τώρα, δεν παίρνετε. Δηλαδή, χάνουν οι άλλοι, δεν βλέπω να παίρνετε, ρε παιδί. Περιμένετε να το δούμε. Δεν μπίφετε κόσμο. Περιμένετε να το δούμε και μετά. Θα το αναλύσουμε ειλικρινά, με τη μέγιστη ειλικρίνεια. Αλλά περιμένετε. Εγώ όμως μιλήσα για αυτοεκπληρούμενες προφητείες. Όταν για 4 χρόνια δουλεύεις το πράγμα έτσι, δημιουργεί συνείδηση, ας πούμε. Δεν αποκαλύπτεις τις διαθέσεις του κόσμου, αλλά τις διαμορφώνεις τις διαθέσεις. Ναι. Επίτρεψέ μου να σου πω, κάτι ξέρω παραπάνω γι' αυτό, από την εμπειρία μου. Ναι. Ξέρω.
Εντάξει, εγώ είπα δεν ξέρετε. Ναι, λέω. Το κάνουνε με επιστημονικά αυτό το πράγμα. Πάμε τώρα. Το πρωί έλεγα στο ραδιόφωνο αυτό που σας είπα στην αρχή. Να σας πω και κάτι. Εσείς καλά είπατε προηγουμένως, που δεν το είπαμε στον αέρα, είπατε κάτι καλό. Ότι δεν πρέπει, και αυτό γίνεται, να παρεμβαίνουν δημοσκόποι και στις εκλογές των προσώπων. Έτσι. Είναι καλό αυτό. Δεν μπορεί να δημοσιοποιούνται αυτά. Αυτό είναι καλό. Μπορεί να γίνονται, ωραία, να κάνει ο καθένας για τον εαυτό του. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Γιατί επηρεάζεται πάρα πολύ το εκλογικό σώμα. Ακριβώς. Θα ήταν καλό. Να σας πω κάτι. Άλλο στα κόμματα, άλλο. Η Ελλάδα πλέον είναι χώρα των δημοσκοπήσεων. Παντού γίνονται μόνο. Δεν υπάρχει. Στην Τουρκία δεν βλέπετε τι γίνεται τώρα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, δεν ξέρω πού. Στην Ευρώπη που να γίνονται με τέτοια συχνότητα δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλη χώρα. Πάμε τώρα να κάνω. Δεν υπάρχει άλλη χώρα. Το πάμε, το κατάλαβα. Και τι αγορά είναι αυτή. Είμαι βλάκας, το κατάλαβα. Δεν το πες πέντε φορές. Είναι τεράστια αγορά η Ελλάδα. Το κατάλαβα. Λέει. Πώς εξηγείται αυτό το περίεργο πράγμα. Κύριε Χατζή, βλέπω την εκπομπή σας τώρα και θα παρακαλούσα να ρωτήσετε αυτά που είπατε το πρωί στο ραδιόφωνο, τι θα, δεν θα ζητηθεί σε αυτές τις εκλογές. Έκανα μια λίστα, τι θα ζητηθεί, είναι αυτά που σας έλεγα νωρίτερα. Ποτέ δεν θα μιλήσει κανένας για νόμους αυστηρούς οι οποίοι θα αφορούν, ας πούμε, ανθρώπους αμαία. Ποτέ δεν θα μιλήσει κανένας σας για τους ανθρώπους. Θα ασχοληθούμε, ας πούμε, την κυρία αυτή την έχω εγώ σε αυτό που λέω, έτσι. Δεν την έχετε εσείς, εγώ την έχω, σαν δημοσιογράφος. Δεν μιλάμε, θα μιλήσουμε για τον Ευρωβουλευτή τι έκανε, για την γραμματοκάμαρα του Τάδη ή της Δίνα και δεν θα ασχοληθούμε με τον τυφλό που δεν έχει πρόσβαση πουθενά. Δεν αφορά το ΚΚΕ αυτή η κριτική, φαντάζομαι, κύριε Χατζή, γιατί ξέρετε ότι εμάς. Ακούσατε κριτική εσείς. Μας, όχι, λέω, η ατζέντα μας έχει. Εσείς ακούσατε κριτική πάντα τώρα. Όχι, όχι, λέω. Εγώ είπα, εμείς οι δημοσιογράφοι δεν ρωτάμε. Το θέμα είναι ότι δεν είπα εσάς. Έχουν προτάσεις για το. Ναι, και πρέπει να τα συζητήσουμε επιτέλους. Αλλά είναι και προτεραιότητα. Ναι, δεν θα συζητηθεί, ας πούμε, το δώρο. Και τα δώρα που χάσανε οι άνθρωποι από τις συντάξεις τους, από το δημόσιο. Εμείς είπαμε που αναφορά τις 10. Γιατί δεν σας ρώτησα, κύριε. Μονίμως πετάγεστε, να πούμε. Λες και είστε. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Πάω στα δώρα. Δεν τα αποκαταστήσατε. Δεν δώσατε τα δώρα, τη 13η σύνταξη. Δεν δώσατε τα δώρα στους δημοσίους υπαλλήλους. Στην παρούσα οικονομική συγκυρία δεν ήταν εφικτό. Αλλά μέχρι το 2027, που θα εξαντλεί τη δεύτερη τετραετία η Νέα Δημοκρατία, θα έχει εγκατασταθεί. Στον κύριο Βαρεμένο. Κύριε Βαρεμένε, να πω την πρόθεσή μου να ακουστεί. Να ρωτήσω, κύριε. Μα να ρωτήσω, κύριε. Να ρωτήσω. Μην μου δημιουργείτε σ' άλλο. Να μην το πω αυτό. Ναι, περιμένω, θα το πείτε αφού σας ρωτήσω. Θα μου πείτε, απαντάω σε άλλο όμως τότε. Καλά, αυτό κάνετε μονίμως. Α, κάνετε τώρα. Δεν γίνεται αυτό. Τι, δεν γίνεται αυτό. Έτσι γίνεται. Δεν γίνεται έτσι. Μονίμως, αυτό μου κάνετε. Δεν γίνεται έτσι. Πάω να πω τώρα εδώ, γιατί μετά θα μου πείτε, σας ρώτησε άλλο. Ναι. Πάω να πω. Ρωτάω και αυτό. Θα ρωτήσω. Έχουμε πει την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Πού είναι τι. Την επαναφέρατε ποτέ εσείς. Ναι, ναι. Πού την επαναφέρατε. Την επαναφέραμε και είχαμε. Και... Με βαθμίδες, με κλίμακες. Όχι. Με κλίμακες, μην μου λέτε όχι. Είμαι τώρα θα γίνει μόνιμη. Α, έτσι. Τώρα αλλάξατε τώρα. Τις 13... Αλλάξαμε. Κακός. Γιατί καλός, αλλά για δεν το κάνατε που είσαστε κυβέρνηση. Λοιπόν, για δεν το κάνατε. Και μιλήσαμε και για τα αναδρομικά, σε δώσω. Και ρωτάω εγώ τώρα. Είχατε πει για το μισθό, έχω εδώ τις εξαγγελίες σας. Μπορώ να σας τις δώσω, να τις έχετε κι εσείς. Ναι. Ότι θα πάει στα 751, ναι, και τον αφήσατε στο 650. Συγχωρείτε. Όχι, εγώ σας συγχωρώ. Δεν σας συγχωρεί, αυτός παίρνει 650. Όλοι φύγαμε τα μνημόνια. Ναι. Είμαστε οι πρώτοι που κάναμε αυτή την αύξηση. Ναι. Τώρα έχουμε θέση, γιατί οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Όχι μόνο ότι δεν είμαστε στα μνημόνια, που είναι βασικό και αυτό. Μάλιστα. Αλλά και γιατί η κατάσταση είναι, ναι, από άποψη πληθωρισμού κυρίως τα τρόφιμα και στο κόστος ζωής, είναι τέτοια. Σήμερα ποιος έβγαλε, ο ΑΣΑ, έβγαλε κάτι στοιχεία. Και λέω ότι ο μισθός, μισό λεπτό. Μα βάστο, ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Λέω κι εγώ συγκεκριμένο. Είχατε πει 751, μου λες εμένα. Σας 751, είπα, δεν το κάνεις το 751. Γένοντας από το μνημόνιο, σας είπα. Μα το ξέρες ότι είσαι σε μνημόνιο όταν το έλεγες. Ωραία, λέω. Το ξέρες. Εντάξει. Μα τι εντάξει τώρα. Γένοντας από το μνημόνιο, κάναμε αυτή την αύξηση. Εντάξει τώρα. Και κάναμε το άλλο το έσχος, ναι, που ήταν ο υποκατώτατος μισθός. Καταργήσαμε αυτό το δεν πράγμα. Είναι, αυτό δεν είναι, κοινωνικό. Δεν είναι, από εκεί και πέρα. Δεν σας δικαιολογεί αυτό. Από εκεί και είπατε 751 και δεν το κάνατε. Αυτό είναι άποψη, δεν είναι ερώτηση. Θα... Είναι άποψη, δεν το κάνατε. Ωραία. Το Τσίπρας το έχει πει. Μην με κάνεις τώρα να διαβάσω. Μας απάντησα.
Όχι, δεν απάντησες. Εντάξει. Το έκανες σε 751. Τελικά. Το έκανες σε 751. Όχι, δεν το έκανες. Το κάναμε αυτό που κάναμε, γενναία αύξηση. Έτσι, σε 650. Συνθήκες, και τώρα λέμε, 600. Πρόταση που κάνουμε, έτσι, ναι, δεν είναι. Ναι. Γιατί να έχει ακούσει ο κόσμος και θα κρίνει και θα αποφασίσει. Τι να σας πω. Δώρα θα επαναφέρετε στους δημοσίους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους. Σας είπα τι θα επαναφέρουμε. Δώρα, Χριστουγέννων και Πάσχα και... Είπαμε, στους δημοσίους υπαλλήλους θα κάνουμε αύξηση. Όχι, για δώρα ρώτησα εγώ. Δώρα. Εγώ σας απαντάω όμως. Άλλο μου, ναι, μου λέτε τι θα κάνετε. Ναι. Σας ναι. λέω τι λέμε. Τι θα κάνετε, ναι. Σας λέω τι θα κάνω. Για να τα ακούσω. Αυτό. Αύξηση ότι... στους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί οι δημοσίοι υπάλληλοι έχουν να λάβουν αύξηση προ Χριστού. Τώρα πήρανε κάποια αύξηση, ναι. Δεν πήρανε. Πώς, νομίζω πήρανε. Αυτό λέμε. Και αυτά μπορούμε να κάνουμε. Ναι, δεν λέμε πράγματα, κοιτάξτε να δείτε. Δεν λέμε για, δεν μιλάμε για θαύματα. 8%. 8%. Δεν μιλάμε για θαύματα. Πώς, δεν είμαστε θαυματοποιοί. Ναι. Τοποθετούμαστε υπεύθυνοι απέναντι στο κάθε πρόβλημα και με βάση τις δυνατότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και τις ανάγκες των ανθρώπων. Δεν λέω ότι θα αντιμετωπίσουμε ή θα εξαλείψουμε το πρόβλημα. Ναι. Έτσι, το πρόβλημα δεν λέμε ότι θα το εξαλείψουμε. Μάλιστα. Εδώ ακούει ο φίλος ο ακροατής, ακούει ο φίλος που με ρωτάνε. Εντάξει. Με ρωτάνε γι' αυτό, με ρωτάνε. Ναι. Εσείς τώρα, σας κάνω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση και επ' αυτού απαντήστε. Στην περίπτωση που υπάρχει πάνω στο τραπέζι μια συνεργασία σας με το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, υπάρχει μια περίπτωση αυτή, μην κάνετε έτσι. Όχι, ακούω την ερώτηση. Εντάξει, γιατί έχω δει πολλά από τα μάτια μου. Έχω αλλάξει πολλούς πρωτοκολλούς. Κακό είναι αυτό, ρε παιδιά. Ακούω την ερώτηση. Ποιο? Αυτό που λέτε. Ποιο? Αυτό που λέτε εσείς. Εγώ. Ναι, καλό είναι, δεν είναι κακό. Για τον κύριο μιλάω. Α, ναι, ναι, λοιπόν, και ρωτάω ευθέως. Πάνω στις προϋποθέσεις αυτής της συνεργασίας θα είναι η επαναφορά των δώρων των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων. Θα είναι η μερική ολική αποκατάσταση τα λεφτά που χάσαν οι άνθρωποι του Μόχθου. Ρωτάω. Στο πρόγραμμά μας θα είναι προϋπόθεση. Γιατί το λέτε αν είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Με οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα και αν είναι, το πρόγραμμά μας είναι προϋπόθεση. Και έχουμε κόκκινες γραμμές. Αφήστε το πρόγραμμά μας. Το συγκεκριμένο που ρωτάω. Το συγκεκριμένο, εμείς έχουμε πει ότι αυτή τη στιγμή οι αυξήσεις που πρέπει να δίνονται στους μισθούς. Μα μου δηλαδή κι εσείς, ναι. Όχι, δεν θα σας το κάνω. Εντάξει. Ναι. Οι αυξήσεις στο κατώτατο μισθό. Και οι τρεις, μα μου είπατε. Μου δεν πρέπει. Νεκλαρέ, δεν μου απαντήσατε. Αφήστε να τελειώσω. Όχι, να τελειώσετε. Δεν μπορεί να την τρώει ο πληθωρισμός όπως γίνεται εδώ. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να έχει σχέση και με τον πληθωρισμό. Οι αυξήσεις οι οποίες συζητάμε αυτή τη στιγμή πρέπει να κουμπώνουν και με την αύξηση του πληθωρισμού. Γιατί αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα είναι ότι τους πρώτους τρεις μήνες η αύξηση που δόθηκε από τη Νέα Δημοκρατία την έχει φάει ήδη ο πληθωρισμός. Θα μου επιτρέψεις όμως να μου δώσετε ένα λεπτό. Όχι, για δύο, λέει, ένα εδώ λεπτό. Πέρα, για όχι. Τα αμαία. Σας παρακαλώ. Κύριε Χατζή, γιατί το είπατε και είναι πολύ σημαντικό. Μα, το βάλατε και είναι πολύ σημαντικό. Το ένα είναι για τα αμαία, επειδή πήγα και τους είδα τους ανθρώπους. Ζητάνε πολύ συγκεκριμένα εντάξει, πράγματα. Δεν είναι αυτό το θέμα πρέπει, μου τώρα. Το ξέρω, θα μου επιτρέψετε ένα λεπτό. Θα είχαμε τελειώσει ήδη. Για τα αμαία λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε να έχουν τη δυνατότητα να έχουν όποιο προσωπικό βοηθό θέλουν. Το λέω γιατί είδα τον κύριο Μητσοτάκη. Έχουν κάνει τα πρόγραμμα τώρα, εντάξει. Δεν έχουν έτσι την επιλογή. Είναι, όχι, και δεύτερο, είναι πιλωτικό το πρόγραμμα. Είναι πιλωτικό το πρόγραμμα. Και δεύτερον, να υπάρχει έτσι, δυνατότητα να έχουν και το αμαξίδιο, το ηλεκτρικό, το λέω γιατί το έχω δει. Εντάξει. Και ένα δεύτερο θα μου επιτρέψει να πω. Όχι, σταματήστε, να... παρακαλώ. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Όχι, όχι. Όλο το χρόνο, θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση. Σας παρακαλώ. Τελείωσα. Σας παρακαλώ. Εντάξει. Θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση, γιατί παρακολουθώ την εκπομπή σας συνεχώς. Παρατήρησα ότι ο περισσότερος χρόνος ομιλίας αφιερώνεται στον κύριο Βαρεμένο. Θα ήθελα να ρωτήσετε τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο προηγούμενος πάλι ακροατής. Όχι. Εκπρόσωπο της Νέας Άλλος. Να ρωτήσω αν αληθεύουν αυτά που κυκλοφορούν ότι οι επιχειρηματίες οι οποίοι φαίνονται να είναι εκπρόσωποι της Πράσινης Ανάπτυξης πήραν δάνειο με επιτόκιο 0,35%. Όχι. Εγώ οφείλω να το ρωτήσω. Καλά κάνω. Εντάξει. Οφείλω να το ρωτήσω. Πόσο θα κοστίσει, κύριε Βαρεμένε, η επανακρατικοποίηση της ΕΙΔΑΠ που μας λέτε ότι θα την ξαναπάρετε, γιατί εσείς την πήγατε στο υπερταμείο. Όχι, κατάλαβα. Εσείς δεν καταλάβατε. Δεν καταλάβατε. Στο υπερταμείο την πήγα εγώ. Δεν καταλάβατε. Όχι, καταλάβατε. Παρακαλώ, κύριε. Όχι, δεν καταλάβατε. Ναι, εσείς την δεν πήγατε καθόλου. Στο υπερταμείο. Αντί να μιλάμε τώρα για την επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ από τον κύριο Μητσοτάκη, ναι, που άνοιξε την Κερκόπορτα. Ναι. Λέμε τι δηλαδή.
Λέμε θα κάνετε εσείς, ναι, πόσο κοστίζει αυτό. Θα θέσετε τη θέση μας γι' αυτό τώρα. Δηλαδή τι να του πω το ακροατή, ότι δεν θέλει να ακούσει την ερώτηση ο βαρεμένος γιατί έτσι γουστάρει. Τότε απάντησέ μου. Απάντησέ μου. Θέλετε τότε δεν θέλει τηλεθεατή. Ναι, ορίστε, απάντα μου, ορίστε. Με κάνετε Γιάννου και Σαρδά. Απάντα του. Η κυρία Δήμητρα είναι αυτή. Η κυρία Δήμητρα. Απάντα, η κυρία Δήμητρα. Η κυρία Δήμητρα, ναι. Απάντα. Ο κύριος Μητσοτάκης άνοιξε την Κερκόπορτα για την ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ. Ψηφίζοντα Μητσοτάκη, ναι, μπορεί να πούμε, ναι, το νερό νεράκι. Αυτό, ναι, είναι το θέμα το, μάλιστα, μεγάλο. Και αυτό πρέπει να το αποτρέψει. Σου λέει, δεν το ιδιωτικοποιεί ο άλλος τώρα, κύριε Βαρεμένε. Τώρα μην κάνετε. Στη Θεσσαλονίκη έγινε μια μεγάλη κινητοποίηση λαϊκή, πάνδημη. Λοιπόν, πάω πάνδημη, για να κλείσουμε. Με την οποία τρόμαξε ο κύριος Μητσοτάκης. Η δικαιοσύνη αποκαταστάθηκε. Ευχαριστώ πολύ. Σας παρακολουθώ κάθε βράδυ. Σας εκτιμώ. Γι' αυτό και προηγούμενη παρατηρήσή μου, ο Γιώργος που μου γράφει. Για... Είδατε. Δεν είναι από την Αθήνα, είναι από την Κέρκυρα. Είναι τίμη, είπα. Είναι από την Κέρκυρα. Είναι από την Κέρκυρα. Είναι από την Κέρκυρα. Μα με έχει λυσάξει, δεν αφήνει, θέλει να πετάγεται συνέχεια, είναι νέος. Και πρέπει να κρατάω. Είδα τον κύριο Στεφανάδης. Με την ηρεμία του, δίνει τις απαντήσεις του. Θέλετε, είστε σίγουρος, είστε σίγουρος εσά μου. Έχετε αντίπαλο. Καλά, τα ξέρω αυτά εγώ, τα του λαού. Τα ξέρω τα του λαού. Είχατε βγει την προηγούμενη φορά πρώτος. Ναι. Πρώτος. Μονοεδρική είναι. Ναι, το ξέρω. Εκεί θα την πάρει η Νέα Δημοκρατία εκεί. Εκτιμώ, ναι. Εκτιμάτε, ναι. Τα ακούτε, κύριε Βαρεμένο, εσά μου δεν σας βλέπω. Ποιος το λέει αυτό? Ο κύριος. Ο κύριος Στεφανάδης. Που είναι εκεί, αρμόδιο. Αν έλεγε διαφορετικά ο κύριος Στεφανάδης τώρα, θα την είχαμε στην τσέπη εμείς. Την... Λοιπόν, επειδή πρέπει να κλείσω, γιατί πήγε έτσι, πρέπει να κλείσω. Ωραία, πρέπει να κλείσω. Πρέπει να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε απόψε εδώ. Εμείς και κάναμε μια πάρα πολύ χαλαρή συζήτηση. Δεν το αγριέψαμε. Εμείς ευχαριστούμε. Ήμουν πολύ χαλαρός, το είδατε αυτό, κύριε Βαρεμένε, μόνο και μόνο επειδή είμαστε πολλά χρόνια συνάδελφοι και από τη Δυτική Ελλάδα, με πολλά προβλήματα εκεί. Μετά τις εκλογές εθνικές, θα σας φωνάξω πολλούς εδώ για την τοπική αυτοδιοίκηση να δούμε τι περνάει ο Κοσμάκης κάθε μέρα με δρόμους, τουλάχιστον στην Αθήνα, ό,τι και να του προσάπτουν του Δημάρχου. Ό,τι και να πει στο σώμα. Όχι, ακόμα ένα λεπτό. Το ανοίγεται. Πού μπαίνετε σήμερα? Μην τα ανοίγετε. Είστε δημό τη Αθηναίων. Μάλιστα. Είστε δημό τη Αθηναίων. Πού μπαίνετε? Κολνάκι. Αφήστε μα τώρα. Τι άσπρο ψαμάτα. Αφήστε μα. Μπαίνετε στον πιντέ, εγώ τι φταίω. Λοιπόν, εσεί. Μένετε. Νότια κάτω. Ναι, νότια εσεί. Ψυχικό. Ψυχικό. Λοιπόν, τουλάχιστον είναι καθαρή η Αθήνα, έτσι. Τουλάχιστον. Είναι καθαρή. Είναι αυτό καθαρό εκείνο το κομμάτι της Αθήνας. Έτσι, δεν είναι, κάποιοι... δεν είναι, εντάξει, δεν είναι. Όχι. Τώρα, εντάξει, δεν... Όχι, το μεταξουργείο, το πρωί ήμουν στο μεταξουργείο. Καλά κάνεις. Είχε πρόβλημα και με τα σκουπίδια. Καλά, λοιπόν, τώρα θα τα φέρουμε, θα τον φέρουμε εδώ, λοιπόν, το Μπακογιάννη, να έρθει μια μέρα να απαντήσει. Όχι μόνο του, να έρθει... Όχι, να έρθουν και τα παιδιά. Να γίνεται, ναι, αντιπαράθεση. Πολύ μεγάλη χαρά. Θα σε βάλω αρχισυντάκτη. Θα πάω να πω στον κύριο Πάνο να σε ξαναπάρει για δουλειά. Κανόνισε. Λοιπόν. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, να περάσετε ένα ευχάριστο βράδυ. Θα είμαστε αύριο το βράδυ εδώ μαζί σας, η ώρα 8:30. Να είστε πάντα καλά. Γεια χαρά.